Αναβολικό παράθυρο. The podcast. Fuck yeah. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στο καλύτερο podcast της Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα πολύ καυτό της Ευρώπης, ναι, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα οι τελικοί του κόσμου για το 2021, φίλε Χρήστο. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα πολύ καυτό επεισόδιο με έναν πολύ καυτό guest. Τον έχουμε εδώ, από ό,τι βλέπετε στην οθόνη το όνομά του φαίνεται. Θα τον κάνω introduce, βασικά θα κάνει αυτός introduce τον εαυτό του σε ένα λεπτάκι. Να συστηθούμε πρώτα εμείς με την κλασική καγκουριά μας. Sorry, Βουραζά, που δεν μπαίνει στο το πρώτο introduction όπως ο Λουκάς, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις έπρεπε να σεβαστούμε την ηλικία του Λουκά, που ήταν ανά πάσα στιγμή μπορούσε να πεθάνει στο podcast, οπότε ήμασταν και εμείς σε φάση πάμε γρήγορα να μιλήσει κι άλλο. Λοιπόν, είμαι ο Πάτρος Παπακαθουλάκης Χωρακάκης, χοντρότερος, καραφλότερος, αλλά και ομορφότερος, εδώ, shout out σε Ρίκο, Mire the Fade, Mire the Moussey. Έχω μαζί μου τους γνωστούς τσούλους, τον γνωστό Χρήστο Vegan, Chris Power Building, με K, με C, με CK και με KC, είναι εδώ μαζί μας. Γάμισε, muted, τέλεια. Έχουμε μαζί και τον Νίκονα Λευκόπουλο, Μιχαλόπουλο, Ουρουνόπουλο, Κοτοπουλόπουλο. Όλε, Ρίκο, αύριο εγώ. Αυτή τη στιγμή είμαι ναυαγός εδώ πέρα με το μουσί αυτό. Ναυαγός, ωραίος ναυαγός. Ο ναυαγός που θες να συναντήσεις και να κάνεις σεξ μαζί του καθώς είσαι στη θάλασσα. Και έχουμε μαζί τον ένα και μοναδικό Δημήτριο Βουραζάνη, a.k.a. Τζίμι, a.k.a. Μιτσάρα. Ξέρω εγώ. Γεια σου, Μιτσάρα. Καλησπέρα. Ωραία. Εδώ, live από ένα σωλήνα. Δεν έχεις να πάρεις. Για μίλα πάλι. Α, δεν κάνει πλάκα. Δεν κάνει πλάκα, για συνέχεια να μιλάς. Δεν ακούγεται, ένα, δύο. Απλά πρέπει να περιμένουμε να μην μιλάμε από πάνω σου. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε μαζί με τον κύριο Δημήτριο Βουραζάνη. Θες να μας κάνεις ένα quick introduction και μετά βασικά θα μιλήσουμε σήμερα για πολυαρθρικές ασκήσεις και συγκεκριμένα βαριά squat, βαριά deadlift και άλλες παρόμοιες ασκήσεις με μπάρα. Και αν αυτές οι ασκήσεις θα σε καταστρέψουν και θα σε σκοτώσουν και θα σε τραυματίσουν και θα σου κάνουν πολύ κακό. Κύριε Δημήτρη, a.k.a. Τζίμι, a.k.a. Μιτσάρα, a.k.a. Βουραζά, μπορείτε να μας πείτε ποιος είστε και γιατί είστε εδώ? Οι βαριές ασκήσεις θα σας σκοτώσουν, να κλείσω το πώς θα καθαρίσω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μάγκες, από μας, για σας, για όλους μας. Nice, ωραίος, ωραίος. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Βουραζάνης Δημήτριος, νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής, μάστερ στο Απιθήτα. Πρόληψη τραυματισμού στο ποδόσφαιρο. Ήμουνα, όχι ο πρώτος guest, ο δεύτερος guest στο Κολοφωτιά, στον Σοβόντι Μπάρμπελ, έτσι. Σαράτσε Κολοφωτιά. Είναι στην δεύτερη μου πρόσκληση εκπομπή και είναι στον εμβολικό παράθυρο, όσο πάμε ανεβαίνουμε. Ναι, εντάξει, εξαρτάται πώς το βλέπεις. Δεν έχει άλλο να ανέβεις. Ή κατεβαίνεις και ανεβαίνεις. Ανάλογα πώς το δεις. Σαράτσε Κολοφωτιά, τη φάτσα την έκανα για το όνομα Κολοφωτιάς, γιατί είχαμε μια ανταλλαγή μηνυμάτων χθες. Ωραία. Και έχεις, μπορεί να μας πεις και λίγα για την εμπειρία σου όσον αφορά το επάγγελμα της φυσιοθεραπείας. Εργάζομαι 5 χρόνια, από τότε που αποφύτησα. Έχω εμπειρία σχεδόν από όλα τα περιβάλλοντα που μπορεί να εργαστεί φυσικοθεραπευτής, εκτός από το φυσικοθεραπευτήριο. Έχω δουλέψει σε κέντρο αποκατάστασης, σε νοσοκομείο. Έχω δουλέψει σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχω ασχοληθεί ιδιωτικά με ανθρώπους. Και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι του load monitoring. Ασχολούμαι πάρα πολύ με την αποκατάσταση των μυσκυλωτικών κακώσεων. Και ένα από τα project που τρέχει τώρα αφορά στο δικό μου το κανάλι, στο Integral TT, ένα body transformation, το οποίο είναι εντελώς χομπίστικο. Link in bio. Αλλά ακαδημαϊκά τουλάχιστον αυτό που με ενδιαφέρει είναι το load monitoring και
οι σκελετικές δυσμορφίες και η επίδρασή τους στους τραυματισμούς, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Αν μπορείς να εμβαθύνω και παραπέρα, θα ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Εντάξει, ξεχνάς τα πιο βασικά. Ωραία όλα αυτά εκεί με φυσικοθεραπείες και λέξεις και πράγματα που δεν υπάρχουν τώρα, κόκαλα, μόκαλα. Αλλά ξέχασες ότι να πεις ότι είσαι και powerlifter ο οποίος έχει αγωνιστεί. Βαρύ lifter. Ένα βρώμικο παρελθόν. Όπως όλοι μας σε αυτό το podcast. Έχει αγωνιστεί με μένα και Χρήστο Σίτα, έτσι. Και με μένα μπορεί. Το 16 ήσουν και εσύ στο θρυλικό. Με όλους σας. Αφού έχουμε και φωτογραφία, νομίζω. Τη φωτογραφία θυμάμαι. Απλά υπήρχαν και κάποιοι που δεν είχαν αγωνιστεί στη φωτογραφία. Ναι. Ήσουν και το 2015 πάντως. Ναι, και το 2014. OG στη σκηνή, μάγκες. Αυτά να τα βλέπετε εσείς οι New Fags. Όταν το powerlifting τότε ήταν. Καμαριανάκι προλάβατε. Τι πες? Καμαριανάκι προλάβατε. Όχι σωματείο δυναμικού τριάθλου, ομοσπονδία δυναμικού τριάθλου. Είχατε προλάβει? Όχι, ναι. Αγωνιστικά εγώ όχι. Ναι, εγώ προλάβει. Έχει αγωνιστεί και εκεί, Εκεί ήταν τα memes, τα πολύ ωραία. Από εκεί ξεκίνησε η φάση, νομίζω. Ναι. Bumper plates τώρα. Weightlifting bars. Ωραία πράγματα. Ό,τι καλύτερο. Και ως lifter ήσουν στην κατηγορία των 72. Όχι. Ήμουν 66. Ήταν με τον Μιχαλόπουλο. Προσπαθούσα σιγά-σιγά να σηκώνω τα κιλά από το να αιωρούμε, ρε παιδί μου. Εκεί έτσι. Ήσουν όντως 66, ναι, θυμάμαι ότι ήσουν κάτι πολύ χαμηλό και τι ήταν, ποια ήταν τα νούμερά σου έτσι για το γαμώτο. Σε αγώνα ή μόνος μου? Πες και σε αγώνα και τα καλύτερα μόνος σου. Θεωρώ ότι σε αγώνα μετράνε, αυτά που κάνεις μόνος σου δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. 170 είχα κάνει σε deadlift, 160 σε squat και πάγκο είχα νομίζω 85. Βέβαια, στο γυμναστήριο έχω κάνει και 190 deadlift. Έχω κάνει και 170 σκότ, έχω κάνει και 90 επί 3 πάγκο. Αυτά είναι νομίζω. Σε βίντεο αυτά έχω. Και τα θυμάμαι. Δεν ξέρω αν είχα κάνει και άλλα διαφορετικά που δεν τα είχα βγάλει βίντεο. Γιατί έχω και Alzheimer. Γιατί αν το ξεχνάγαμε το intro θα ήταν τώρα φέρατε εδώ το χαρτογιακά, τον ψευτό γιατρό, το φυσιοθεραπευτή, δεν έχει σηκώσει, δεν ξέρει, άντε ρε με το βλάκα, με τα ξυρισμένα φρύδια και τα ξυρίζει, ο αλιτάμπουρας, ο οπαδός, ο χούλιγκαν, έχει έρθει εδώ. Όχι, θα είναι Θεσσαλονίκη. Αν έλεγε σε μένα να κάνω intro τον εαυτό μου, θα έλεγα αυτό που είπα στην αρχή. Γεια σας. Βουραζάνης, Δημήτριος, Τζιμάκος, όλα αυτά που είχες πει. Νταβατζής, καλησπέρα λοιπόν. Ποιο θα γαμίσουμε? Τελείως podcast. Καλησπέρα λοιπόν, όποιος έχει θέμα με τις βρισιές, στο Δημήτρη να στείλει, αυτός μου μπορεί να το πω. Ωραία, και let's jump right into it. Αφορμή για το συγκεκριμένο επεισόδιο και let me pull the map on the screen είναι συγκεκριμένα claims που γίνανε από τον κύριο Γεώργιο Τουλιάτο, έναν, τον οποίο τον ξέρετε πιστεύω όλοι, ένας γιατρός, νομίζω βιοπαθολόγος or something, bodybuilding σκηνή, αού. Από ό,τι ξέρω δεν έχει κάποια σχέση με powerlifting και προπονητικά με bodybuilding. Δεν νομίζω ότι είναι προπονητής or something. Νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει ειδικεύεται κυρίως στο κομμάτι των αναβολικών, στο οποίο δεν έχουμε καμία άποψη, ούτε θα το σχολιάσουμε. Δεν ξέρουμε τι παίρνετε τώρα. Καλησπέρα σας, Σαμαράς. Λοιπόν, και γιατρός του Σαμαρά, παραδόξως. Ακριβώς. Nice, extreme, δεν το σκέφτηκες. Τέλος πάντων, και έκανε κάποιες δηλώσεις, τις οποίες θα τις βάλουμε τώρα, θα τις διαβάσω, αλλά θα τις βάλουμε και στην οθόνη. Δεν μας ενδιαφέρει ο man ως man, ούτε κάποιος γιατρός γύρω από τον ούτε φυσιοθεραπευτής είναι, ούτε έχει κάποιο ρόλο στο powerlifting, ούτε και σαν bodybuilder νομίζω δεν ήταν υψηλού επίπεδου ή είχε αγωνιστεί εδώ και εκεί. Είδα κάτι φωτογραφίες τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είχε κάποια extreme καριέρα, απλά ήταν καλή αφορμή γιατί το είδα σε μερικά stories, είδα τις δηλώσεις και επειδή έχει ένα όνομα στο χώρο του bodybuilding τουλάχιστον, είχαν πάρει λίγο traction, υπήρχαν σχόλια. Και ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τις δηλώσεις αυτές ώστε να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πιστεύω είναι κάτι που μας αφορά όλους. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ως lifters, ως εσύ, εντάξει, Δημήτρη, φαντάζομαι ως φυσιοθεραπευτής, οι ερωτήσεις ή οι συζητήσεις που πρέπει να κάνεις γύρω από το θέμα over the years πρέπει να είναι extreme. Το ναι, αλλά δεν θα
αν τα κάνω δεν θα με χτυπήσουν. Εντάξει, δεν ξέρω στον αθλητικό κόσμο, τουλάχιστον στο γυμναστηριακό κόσμο, όταν έκανες λόμπαρ εκεί που το έκανες και τελείωσε ορθόδοξο. Hip drive. Hip drive. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η πρώτη δήλωση ήταν που είδα, τέλος πάντων, ήταν γραμμένο στα αγγλικά, τέλος πάντων, ότι θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Λέει, ο δρόμος μου προς την εγχείρηση, squat 150 τριπλή, 170 μονή, αυτά νομίζω είναι τα καλύτερα που έχει κάνει, deadlift 170 εξάρα, T-bar, bent over rows, καλά δεν τα λέω καν αυτά. Λέει, στα 47 χρόνια ηλικίας, με ήδη δύο, τώρα αυτά δεν μπορούσα να το μεταφράσω στα ελληνικά, με ήδη δύο bulging discs, Δημητράρα αν θες μεταφράζεις, και με... Είναι ότι υπάρχει δίσκο κύλι, είναι η φάση κατά την οποία δεν έχει βγει το περιεχόμενο του μεσοπούλιου δίσκου, δεν έχει σκάσει ο δίσκος που λέμε, για να μην βομβαρδίζουμε με ορολογία, απλά κάνει αυτό που λέμε κύλι. Σε πονάει δισκοκύλι, που έχει πει και γνωστός ποιητής. Και λέει, με πάνω από 30 χρόνια προπόνησης, το να κάνω κάποια στιγμή εγχείρηση ήταν inevitable, δεν γινόταν να αποφευχθεί. Hopefully no broken vertebrae, neither dislocated vertebrae, spondylolisthesis. Εδώ αναφέρεται στα οστά, δηλαδή λέει ότι δεν υπέστη κάποιο ρήγμα το οστό του σπονδύλου κάτω χαμηλά. Αυτό για να μην έλεγα αου σπασμένα κόκαλα. Nevertheless, σου λέει, temporary scoliosis occurred right after the incident. Έκανε κάποιο, έχει αναφέρει σε ένα άλλο post ότι έκανε κάποια set και ένιωσε ένα πόνο και συνέχισε να κάνει το set και δεν σταμάτησε, δεν έπρεπε να σταματήσει. Τέλος πάντων, και μετά λέει ότι τώρα θα πρέπει να ανταπεξέλθω στην προπόνησή μου και να σταματήσω να κάνω τόσο βαριά κιλά. Και το ότι το να προπονήσει old school με ελεύθερα βάρη είναι ωραίο και σίγουρα συμβάλλει στο να χτίσει ένα καλό σώμα και είναι σχεδόν απαραίτητο, αλλά έρχεται με κάποια κόστη τα οποία δεν μπορείς να τα αποφύγεις με το να δραματιστείς, ουσιαστικά σου λέει. Τέλος πάντων, αυτό το σαν αρχικό σχόλιο δεν ήταν κάτι τρομερό, δηλαδή ο Μάν σου λέει χτύπησα και ουσιαστικά θα κάνω adjust, αλλά ήταν κάποια σχόλια μετά από εκεί που ουσιαστικά κάνανε spark και αυτό το επεισόδιο και γενικά τα παραπάνω comments. Ήταν ένα σχόλιο στο Facebook το οποίο έλεγε: πέρα από την καταπώνηση της μέσης και της χαμηλής πλάτης, αυξάνεται η περίμετρος της μέσης από την υπερτροφία των ιερών νοτιαίων μειών και λοξών κοιλιακών. Τώρα αυτό αναφέρεται στα deadlifts. Είναι άσκηση δύναμης που μπορεί μέχρι και ρήξη του κεφάλου βραχιώνει να προκαλέσει. Επίσης, σκυφτές σκοπηλατικές με την μπάρα, καθώς επίσης και ο σταυρός τίμπαρ, μπορούν να προκαλέσουν σπονδυλολίσθηση. Εγώ είχα προβολές από το 2018 και τώρα πια επιδεινώθηκαν. Η καραντίνα με έκανε να υπερβάλλω αυτό με τα ελεύθερα βάρη και τα ρεκόρ στα 47 μου. Και ένα σχόλιο μετά από... Θα κοιτάξουμε ένα-ένα τα statements αυτά ή θα φύγουμε μετά από αυτό? Θα φύγουμε μετά, απλά και θα πάρουμε το θέμα γενικά, γιατί δεν με ενδιαφέρει να κάνω debunk τον man εδώ, per se, ούτε πιστεύω ότι η άποψή του είναι κάτι που έχει ιδιαίτερο βάρος λόγω του ότι δεν έχει κάποιο background ούτε στην προπονητική, ούτε στον τομέα σου. Απλά θέλω να μιλήσω γενικά για την ιδέα του ότι βαριά κιλά, κάποια στιγμή απλά θα τραυματιστείς και θα σε καταστρέψουν, δεν μπορείς να τα αποφύγεις, και απλά κάποια στιγμή δεν είναι επιλογή το να κάνεις βαριά squat και βαριά deadlift. Και το χειρότερο σχόλιο από όλα, που δεν ήταν από τον Τουλιάτο, ήταν από κάποιον που από ό,τι φαίνεται είναι γιατρός του ή γιατρός γενικά, γιατί απάντησε... Γενικά, ναι. Η απάντηση ήταν: ευχαριστώ γιατρέ, στο σχόλιο του. Το σχόλιο λοιπόν ήταν: σύντομα θα ξεκινήσεις πρόστια βαθιά καθίσματα με ειδικά, στο ξαναγράφω, παπούτσια, και ποτέ πια κάτω από 4 επαναλήψεις. Οι νεκρές άρσεις, deadlift, είναι μια αμερικανιά τελείως άσκοπη που απλώς σε τραυματίζει και σε παχαίνει. Θα είσαι στην καλύτερη και πιο αθλητική φόρμα της ζωής σου. Και έχει απαντήσει ο Τουλιάτος από κάτω: ευχαριστώ γιατρέ, θα βρεθούμε όταν ανοίξει η εστίαση. Οπότε υπάρχει κάποια σχέση, δεν ήταν
κάποιο άκυρο man που το είπε μόνο του. Υπήρξε μια αναγνώριση ότι α, και αυτό είναι ένα καλό σχόλιο. Και το άλλο που έγραψε. Πλέον επιβάλλεται να αναπροσαρμοστώ τα βάρη μου και να αναπροσαρμόσω τα βάρη μου και να αποφύγω δύο βασικές ασκήσεις που με οδήγησαν σε κύλες, τα βαριά καθίσματα και τις βαριές άσεις θανάτου. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά το theme που βγήκε από την όλη αυτή φάση είναι, και υπάρχει πιστεύω και στο χώρο του bodybuilding γενικά ή και σε διάφορους γυμναστηριακούς κύκλους και από πιο παλιοσχολίτες, ξέρω εγώ, που θα δεις ειδικά. Πιστεύω το παρατηρήσαμε και εμείς ως, ως πρώτη γενιά powerlifting στην Ελλάδα που πήγαινε σε γυμναστήρια που είχε στον παλιό σιδερά, bodybuilder εκεί και έσκαγε ένα ψιλοκόμπλεξ όταν σε έβλεπε σένα ως Ραλευκόπουλο ή ως Χρήστο ή ως Βουραζάνη να κάνεις με καλή τεχνική πολλά κιλά χωρίς το πάμε ή μη καθίσματα, επαναλήψεις ή το οτιδήποτε και υπήρχε πάντα το unsolicited advice του «Ναι, καλά, εντάξει, τα κάνεις τώρα, αλλά...» Αυτά θα σε καταστρέψουν. Για να τα πούμε στα 40, είχε πάντα μια ηλικία. Ήταν ένα και ο Ραλευκόπουλος μου έλεγε κάποιες εμπειρίες που είχε, αν θες να μοιραστείς κιόλας εδώ με τα παιδιά. Να μοιραστείς το αποθυμένο. Ναι. Σε αυτήν την εκπομπή βγάζουμε τα αποθυμένα μας. Ναι, υπήρχε πάντα μια περίεργη προσέγγιση προς powerlifters συγκεκριμένα. Ίσως επειδή το έχουν συνδέσει με τραυματισμό, ίσως επειδή, ξέρεις, καλός, κακός, ρε παιδί μου, ένας τύπος ή μια κοπέλα, ένας lifter γενικά που σηκώνει περισσότερα κιλά από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι, αυτόματα ξέρεις, σε κάνει να του ζεκάρεις και λίγο, τι κάνει αυτός, ξέρω εγώ, εδώ πέρα πόσο σηκώνει. Ίσως έπαιζε και αυτό μέσα, δεν θέλω να είμαι σίγουρος ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Αλλά ναι, έχει υπάρξει το performance shaming στους powerlifters σαν την Ελλάδα. Και αυτό και φτιάχνονται όλο και μικρότερα έτσι, home gyms και μικρότεροι κύκλοι που μαζεύονται οι powerlifters εκεί πέρα. Αυτό. Πιστεύω έχει ηρεμήσει όσο έχει περάσει ο καιρός, γιατί και το natural bodybuilding έχει βοηθήσει λίγο στο να γίνουν και οι πολυαρθρικές ασκήσεις και οι προπονήσεις δύναμης πιο integrated στο bodybuilding. Δεν πιστεύω ότι είναι όπως παλιά, δηλαδή στην Ελλάδα δεν... τουλάχιστον στην Ελλάδα, εντάξει εδώ στην Αγγλία και πάλι είναι κομπλέ. Αλλά η ιδέα του ότι βαριά κιλά, βαριά squat, βαριά deadlift μπορεί να σου κάνουν μεγάλο κακό, είναι κάτι το οποίο συζητιέται ακόμα. Να μιλήσω πρώτα, να αναφερθώ βασικά συγκεκριμένα στον Μαν και τα σχόλιά του, ότι εντάξει η προσωπική εμπειρία του οποιοδήποτε με τραυματισμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο ότι κοίτα αυτός έκανε αυτό, άρα ο τραυματισμός από πολυαρθρικές ασκήσεις είναι κάτι στάνταρ. Γιατί από ό,τι θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης, οι τραυματισμοί δεν είναι κάτι, δεν έχουν μόνο μία μεταβλητή που είναι «Α, έκανες αυτό, άρα τραυματίστηκες». Και επίσης τα κιλά που ανέφερε κιόλας ο κύριος εκεί δεν ήταν κάποια κιλά τα οποία, ειδικά για το σωματικό του βάρος, θεωρούνται κάτι. Δηλαδή, φαντάσου τα νούμερα τα είχε κάνει ο Δημήτρης στα 66 κιλά και παραπάνω νούμερα από αυτά, σε σωματικό βάρος μείον νομίζω 40 κιλά και χωρίς τη χρήση φαρμάκου, γιατί και ο τέτοιος που σχολιάζουμε από ό,τι ξέρω χρησιμοποιεί φάρμακο γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ήταν ανοιχτό στη χρήση γενικά αυτός πάντα. Ναι, κάτι τέτοιο είχα δει. Οπότε δεν... Το ένα red flag είναι αυτό, το χτύπησα εγώ με αυτά κάνουν κακό. Τώρα η τεχνική του δεν ξέρουμε πώς είναι. Έχουμε δει και bodybuilders κορυφαίου επίπεδου όπως Phil Heath. Θα βάλουμε και το βίντεο στην οθόνη να κάνει τώρα ημικαθίσματα με. Ούτε κάνει ημικαθίσματα. Quarter squat με τεχνική άθλια. Στο bodybuilding παίζει πολύ και το πάμε, άλλη μία, μπες, ο άλλος να σε βοηθάει. Beyond failure, μεγάλος προπονητικός όγκος. 500 set, τα οποία όλα αυτά θα συμβάλλουν στον τραυματισμό. Δηλαδή δεν είναι άσκηση η ίδια. Και ειδικά όταν προπονήσεις, το έχουμε πει και με πολυαρθρικές ασκήσεις σε υψηλό RPE, ότι μετά από ένα σημείο η τεχνική σου μπορεί να χαλάσει λόγω του ότι είτε το αεροβικό σου σύστημα έχει κουραστεί, είτε εσύ έχεις κουραστεί ολόκληρος, ειδικά στις άρσεις θανάτου και στα καθίσματα. Οπότε να πετάξουμε λίγο αυτά στην αρχή σαν disclaimers, ότι ήδη έχουμε αρκετά red flags για το συγκεκριμένο claim και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να απομονώσουμε τις πολυαρθρικές ασκήσεις και να πούμε «Α, αυτός τραυματίστηκε κάνοντας ένα set ή κατά τη διάρκεια ενός set, άρα αυτά φταίνε». Και let's start breaking it down.
Δημητράρα, θες να προσθέσεις κάτι, γιατί μπήκα λίγο φλιαρία. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις βάρη squats deadlifts για στην Ελλάδα. Ήσουν Αγγλία ήδη όταν έχεις ξεκινήσει? Εγώ έφυγα από την Ελλάδα στα 12, αλλά πάντα ερχόμουν. Αλλά έκανα... Γιατί λες, ξέρω εγώ στο Μιχαλόπουλο άμα έχει εμπειρία τέτοια. Και εγώ πρόλαβα και... Άνθρωπο στην Ελλάδα που κάνει squats deadlifts και να μην έχει πάντα 1,5 και πάνω θείο να του λέει θα καταστραφείς, θα μην κάνεις έτσι, βάλεις ζώνη ή ξέρεις τα αρχίδια σου. Εγώ την εμπειρία την είχα, επειδή δεν ήμουν όμως ποτέ, δεν σύχναζα σε συγκεκριμένο γυμναστήριο. Γιατί όταν πας στο γυμναστήριο που έχει τον μπάρμπα ή που έχει το γυμναστήριο ή που πάει χρόνια εκεί και σε βλέπει σαν ραλευκοπουλάκι μικρό, αλλά μετά από 4 χρόνια σε ξανακοιτάει, αυτός είναι ακόμα στήθος δικέφαλους και φαρμακάρα, ξέρω εγώ, σε χαμηλές δόσεις ή ό,τι να είναι, κύκλοι κτλ. Και σε βλέπει που είσαι, έχεις μεγαλώσει, δεν είσαι πια ο ραλευκοπουλάκης, ο κοτοπουλάκης, αλλά είσαι ο ραλευκοπουλάκης, κοτοπουλάκης με λίγη μυϊκή μάζα και κάνεις κιλά που γι' αυτόν είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή το 1,60, 1,80 squat σε commercial γυμναστήρια στην Ελλάδα. Αν μπορείς να το κάνεις ειδικά και δεν φαίνεσαι 900 κιλά. Elite. Ναι, είσαι elite. Εγώ είχα την εμπειρία κυρίως σε γυμναστήρια που πήγαινα στο χωριό μου, π.χ. στην Κρήτη. Ο ιδιοκτήτης Top Guy, τρομερός, συμπαθέστατος. Απλά είδα ότι καθώς. Γιατί με είχε δει από τη στιγμή που ξεκίνησα βάρη. Και όσο με έβλεπε. Ξαφνικά ξέρεις, όταν ήταν και το σκότ μου στα καλύτερά του, είχα κάνει και εσύ. Πρώτα είχα για shape, μετά είχαμε το, πώς λέγεται το άλλο. Λεπτός skinny gang. Όχι. Going through. Με το Soulmeister, going through, ένα μπράβο. Με το Soulmeister, going through ήταν ο Πακ, σωστά. Ναι, και είχα την εμπειρία του ότι με έβλεπε κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Και τέλος πάντων, σε κάποια φάση από εκεί που ήμουν το χοντρό παιδάκι, τότε ήμουν εντάξει, ο χοντρός άντρας πλέον. Αλλά που ξέρεις, έκανε 220 κιλά σκότ για επαναλήψεις με βάθος. Που σε ένα γυμναστήριο τώρα, σε ένα χωριό, ήταν ο άλλος σε φάση, πρόσεχε, θα χτυπήσεις και ναι, αλλά αού σαμαράς. Δεν ήταν τόσο κακή η δικιά μου εμπειρία, αλλά ο Ραλευκόπουλος μου λέει ότι επειδή πήγαινε στο ίδιο γυμναστήριο, υπήρχε αυτό το έλα μωρέ, τώρα εσείς κάνετε αυτά, αλλά τα λέμε στα 40. Μπορεί να τα σηκώνεις τώρα τα κιλά, αλλά εγώ που δεν τα σηκώνω, δεν τα σηκώνω από επιλογή, γιατί ξέρω τι κάνω. Ναι ρε, στα και εμένα το ίδιο, 16 χρονών που πήγαινα γυμναστήριο Αθήνα, μου έλεγε τότε ο γυμναστής, στα 23 δεν θα μπορείς να περπατήσεις, δεν θα μπορείς να πιάνεις, να κουνάς τα χέρια σου. Που κάνει πίσω, πού είναι, που κάνει πίσω ο Χρήστος και είναι σε καρατσάκι τώρα. Που είμαι δεμένος ρε, και με το που σηκωθώ λύνω μόλος. Και πιάνει και το κινητό με το στόμα. Όχι ρε, καλά είμαι ρε, καλά. Ναι, εγώ επίτες το κάνω ρε, χαχα. Τελευταίο, μιας και αναφέραμε τόσα ανεκδοτάλ περιστατικά, έχω ακούσει τον ορισμό για powerlifters αχθοφόροι. Ποιοι αθλητές υπάρχουν εδώ? Υπάρχουν οι powerlifters. Α, αυτοί είναι αχθοφόροι, okay. Τι είναι το αχθοφόροι? Είναι αυτοί που κουβαλάνε νομίζω πράγματα. Κάτι τέτοιο είναι. Σαν να λέμε ρε παιδί μου ασανσέρ, κάτι υποτιμητικό. Και έχω ακούσει και το ότι εντάξει. Ναι. Και έχω ακούσει και το εντάξει, εγώ δεν κάνω, ξέρω εγώ, 120 κιλά στον πάγκο, 100, δεν ξέρω πώς ήταν, αλλά στην πλαϊνή στήθος δεν με πιάνει κανένας. Έπαιζε και αυτό ρε, δηλαδή και στο ξέρεις, επειδή στο bodybuilding έπαιζε και λίγο το ego τέτοιο με τα κιλά, αλλά ειδικά σε χαμηλό επίπεδο bodybuilding έπαιζε και το μόνος σου. Ξεσκεύαζε ο άλλος τώρα εκεί 100 κιλά και όλη τη ζωή δεν είχε μάθει να κάνει προπόνηση σωστά. Το Κλάρκ λέω, το Κλάρκ. Ναι, τελείω. Έβαζε το Κλάρκ και ήταν μόνος. Οπότε ξέρεις, βλέπεις ξαφνικά τώρα λευκάκι, τώρα που είναι μείον 30 κιλά, να κάθεται και να κάνει... Και λέει, όπα, κάτσε, αυτός έκανε και παύση. Anyways, ωραία, ας το πιάσουμε, θα το πιάσω λίγο γενικά εγώ και θα κάνουμε τις ανάλογες πάσες ενδιάμεσα και θα γίνει και ανάλογη κουβέντα. Εγώ... Όντας μη φυσιοθεραπευτής όπως ο Μιτσάρας, ο Τζίμις, a.k.a. ο Δημητράρας, απλά θέλω να παρουσιάσω το εξής επιχείρημα. Ότι εάν ίσχυε κάτι σαν αυτό που παρουσιάστηκε από το Λιάτο στα σχόλιά του και τον άλλο τον γιατρό, η άρση θανάτου είναι μια Αμερικανιά. Okay. Εντάξει, αυτό ήταν απαράδεκτο σχόλιο. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε στο άθλημα του powerlifting, το οποίο είναι
exclusively συγκεντρωμένο γύρω από τη μέγιστη δύναμη στις, στις πολυαρθρικές ασκήσεις αυτές, στο, στο deadlift, στο squat, στο bago και στο deadlift, αυτό που θα βλέπαμε είναι, θα βλέπαμε μεγάλους τραυματισμούς και στο powerlifting αλλά και στην άρση βαρών, που, στην οποία παίζουν επίσης πάρα πολύ βαριά καθίσματα, και μπροστινά και πίσω καθίσματα και άρσεις διαφόρων ειδών. Θα βλέπαμε ότι, ξέρεις, σε αυτά τα αθλήματα που κάνεις κυρίως βαριά κιλά και ειδικά και σε συγκεκριμένες ομάδες άρσης βαρών με πολύ ψηλό όγκο προπόνησης, αναπεριόδους βέβαια, και μεγάλη συχνότητα, αυτό που θα βλέπαμε είναι παιδιά ή άντρες με σπασμένες πλάτες και κατεστραμμένα σώματα μετά από μια ηλικία. Τώρα προφανώς, άλλη μια παρενθεσούλα, όταν μιλάμε για αγωνιστικό επίπεδο σε οποιοδήποτε άθλημα, προφανώς αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τον μέσο ασκούμενο που απλά κάνει την προπονησάρα του. Δηλαδή, το κάποιος θα αγωνιστεί σε ένα υψηλό επίπεδο, προφανώς επειδή θα κάνει και πολύ σκληρές προπονήσεις, μπορεί να έχει πολλούς τραυματισμούς. Λοιπόν, και το πρώτο paper που θέλω να κοιτάξω λέγεται Injuries Among Weightlifters and Powerlifters, a Systematic Review. Ουσιαστικά κοιτάξανε όλη τη βιβλιογραφία γύρω από μελέτες που έχουν κοιτάξει τραυματισμούς σε άρση βαρών και powerlifting. Μπήκανε 9 μελέτες σε αυτό το review και ουσιαστικά βρήκαν ότι η σπονδυλική στήλη, ο ώμος, οι ώμοι και τα γόνατα ήταν τα πιο συχνά σημεία στα οποία τραυματιζόντουσαν οι αθλητές εκεί, και βρήκαν ότι στην άρση βαρών οι τραυματισμοί που υπήρχαν ήταν 2,4 με 3,4 τραυματισμούς ανά 1000 ώρες προπόνησης, και στο powerlifting οι τραυματισμοί ήταν 1 με 4,4 τραυματισμούς ανά 1000 ώρες προπόνησης. Τώρα, αυτό που είδαν. Πάρα πολύ χαμηλό. Ναι, πάρα πολύ χαμηλό, και το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι είδαν ότι το ρίσκο του τραυματισμού και στα δύο αθλήματα ήταν παρόμοιο με άλλα non-contact αθλήματα, okay, με άλλα αθλήματα από τα οποία δεν έχουν επαφή, που χρειάζονται δύναμη και power. Ορμή είναι momentum. Ισχύει. Ναι, σε άλλα αθλήματα που ήταν non-contact και είχαν δύναμη και χρειάζονται δύναμη και ισχύει, ήταν ίδιο παρόμοιο τουλάχιστον το ρίσκο, αλλά βρήκανε ότι ήταν πιο χαμηλό το ρίσκο σε άρση βαρών και powerlifting παρά σε contact, σε contact αθλήματα, π.χ. rugby, ίσως και ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι ποια αθλήματα κοιτάξανε. Τώρα, φυσιολογικό. Αφυσιολογικό, γιατί και στην άρση βαρών και στο powerlifting είσαι σε ένα πολύ ελεγχόμενο χώρο. Κάνεις κάποιες ασκήσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά η ίδια άσκηση, εντάξει, και κάποιες παραλλαγές της over and over again. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν κάποια overuse issues εκεί, αλλά δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που μπορεί εσύ ως Δημήτρης να τρέχεις και να σε σπρώξω λίγο εγώ, να πας να γυρίσεις και να σου έρθει κι άλλο ένα χτύπημα από μια άλλη πλευρά, και είναι κάτι τελείως κάτι για το οποίο το σώμα σου μπορεί να μην είναι καθόλου προετοιμασμένο. Και να συνεχίσω με ένα paper το οποίο λεγόταν Prevalence and Consequences of Injury in Powerlifting, a Cross-Sectional Study, και είδανε ότι δεν... συγγνώμη, θα το παρουσιάσω στο τέλος αυτό, γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά το λίγο spin στην όλη φάση αυτή. Άλλο ένα paper που κοίταξα ήταν το Incidents and Characteristics of Acute and Overuse Injuries in Elite Powerlifters. Ουσιαστικά τραυματισμοί οι οποίοι γινόντουσαν κατευθείαν εκείνη τη στιγμή, ή τραυματισμοί τους οποίους είχαν μέσα στα χρόνια, όσο πέρναγε ο καιρός, και βρήκανε ότι είχαν 1,5 τραυματισμούς ανά 1000 ώρες ή 0,5 τραυματισμούς ανά χρόνο, okay, ανά 1000 ώρες προπόνησης. Okay, τα πιο συχνά σημεία που τραυματιζόντουσαν ήταν οι μέση, οι αγκώνες, pelvic region και όμως, οι ώμοι. Δεν βρήκανε κάποια συσχέτιση μεταξύ βάρος, ύψος ή βιολογικό σεξ και τους τραυματισμούς. Και σε σύγκριση με άλλα αθλήματα, παραμένει χαμηλό το powerlifting και σε acute και σε overuse injuries. Αλλά σου λέει ότι έτσι κι αλλιώς ο αθλητής πρέπει να φροντίσει να προσέξει την προπόνησή του ώστε να μην τραυματίζεται. Και ένα μικρό spin, για να παρουσιάσουμε και λίγο την άλλη πλευρά, ήταν μια μελέτη
η οποία ουσιαστικά κοίταξε sub elite powerlifters, δεν κοίταξε αθλητές υψηλού επίπεδου και δεν ήταν systematic review, ήταν ένα questionnaire ουσιαστικά, και βρήκανε ότι αρκετοί powerlifters από αυτούς που ρωτήσανε είχαν εκείνη τη στιγμή κάποιο τραυματισμό ή είχαν στο παρελθόν, αλλά σου λέει ότι αυτοί οι τραυματισμοί δεν τους αποτρέφανε από το να αγωνίζονται και να προπονούνται, και το ότι ίσως σε πιο αρχάριους lifters να χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός γενικά για να αποφευχθούν αυτοί οι τραυματισμοί. Να σου κάνω μία άσχετη πρόταση. Ναι, ναι, σίγουρα. Να ψάξουμε να δούμε τι θεωρούν τραυματισμό οι powerlifters. Ναι. Μήπως και επειδή είμαστε λίγο κρεατοκέφαλοι, δεν θεωρούμε τραυματισμό κάτι που μπορεί να θεωρήσει ο άλλος. Okay. Σίγουρα μέσα σε αυτές και σε όλες τις έρευνες τα έχουν. Ναι, θα τα έχουν ορίσει αυτά. Και θυμάμαι και σε αυτή την έρευνα που παρουσίασα τώρα είχαν και γραφήματα που δείχναν το σώμα και πού υπάρχει ο τραυματισμός. Νομίζω ότι είχαν βάλει να τους βαθμολογήσουν κιόλας. Αλλά σίγουρα αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί αυτό με σκάλωσε και εμένα σε αυτή την έρευνα την τελευταία. Αλλά είπα ότι θα την παρουσιάσουμε γιατί να είμαστε transparent. Ότι ξέρεις, ο άλλος σου λέει: ναι, είμαι τραυματισμένος αυτόν τον καιρό, αλλά ακόμα κατεβαίνω σε αγώνες και προπονούμε. Που εκεί μπορεί ο τραυματισμός να τον είχαν ορίσει ως πόνο. Ή ότι. Ανέμπλητο. Με πιάνει όμως εδώ και εκεί. Που δεν είναι το ίδιο με το αυτό που έπαθε ο Μάντορα που έσπασε, που έπαθε κύλι ό,τι έπαθε. Yeah. Ωραία. Και τελευταίο από μεριάς μου, για να κλείσω εγώ το point που θέλω να κάνω, είναι το ότι ένα, πέρα από το ότι δεν βλέπουμε στο powerlifting υψηλό rate τραυματισμών συγκριτικά με άλλα αθλήματα που δεν έχουν βαριά squat και βαριά deadlifts, που αν ίσχυε το ότι αυτές οι ασκήσεις συγκεκριμένα είναι κακές για σένα και μέσα στον χρόνο θα σε τραυματίσουν, κάτι το οποίο θα βλέπαμε, αν ίσχυε αυτό, δεν θα βλέπαμε πολλούς master αθλητές στο powerlifting, ή γενικά το powerlifting θα ήταν ένα άθλημα το οποίο η προπονητική σου ηλικία θα πήκαρε στα 20, ξέρω εγώ. Ένα study που κοίταξε ακριβώς αυτό, το Peak Age and Performance Progression in World Class, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο weightlifting και powerlifting αθλητές, και τώρα δεν μιλάμε για εμάς καιρό που κάνουμε την προπονησάρα μας, αλλά μιλάμε για άτομα τα οποία όντως έχουν ρίξει πάρα πολλές ώρες προπόνησης. Το peak age, η peak ηλικία ήταν 35 plus or minus 7 χρόνια για τους powerlifters και 26 plus or minus 3 για τους weightlifters, αλλά στους weightlifters παίζει και το ότι αγωνιστικά πιστεύω δεν ξέρω αν είναι παρόμοιο το επίπεδο με το powerlifting, ότι μετά από ένα σημείο είτε σταματάς πιο γρήγορα. Νομίζω λόγω και της φύσης του αθλήματος, Δημήτρη και Χρήστο, επειδή έχει περισσότερο τον παράγοντα της ισχύος σε σχέση με το powerlifting, που είναι περισσότερο αργές εισπάσεις μυϊκές και πώς το λένε, φορτία απόλυτης δύναμης, ενδεχομένως επειδή να υπάρχει μια μεταφορά, ένα switch μυϊκών ινών από ταχείας εισπάσεις σε βραδείας, ή να υπάρχει η σαρκοπενία σε μεγαλύτερες ηλικίες να είναι πιο σημαντική και να κάνει affect πιο πολύ το άθλημα της άρσης βαρών. Ίσως γι' αυτό η προπονητική ηλικία να πέφτει πιο ραγδαία στην άρση βαρών. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ναι, το λέγαμε και τις προάλλες και πιστεύω ότι ίσως έχεις ένα πολύ καλό point εκεί. Πακ, πόσο ήταν του powerlifting και πόσο της άρσης βαρών? Αυτά ήταν σε world class αθλητές, οπότε μιλάμε στο υψηλότερο επίπεδο, και ήταν 35 plus or minus 7 για powerlifters και 26 plus or minus 3, δηλαδή για weightlifters ήταν πολύ πιο χαμηλά. Και άντρες είχαν πιο υψηλό peak age από τις γυναίκες. Αλλά μπορεί να ήταν επειδή πήραν αθλητές που κατεβαίνανε στην άρση βαρών σε Ολυμπιακούς ή σε τέτοιου επίπεδο αγώνες, που δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει... Το ίδιο, υπάρχουν κατηγορίες masters στους Ολυμπιακούς. Το ένα είναι Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, είναι δηλαδή, και αυτό. Ξεκινάνε την παιδιά πολύ πιο νωρίς από το μέσο powerlifter. Ναι. Κατά μέσο γιατί πάρα πολλοί elite αθλητές στο powerlifting, όταν ξεκινάνε, μπορεί να ξεκινήσουν πηγή στα 15-16 τους, ας πούμε. Ενώ ένα παιδί να κάνει από τα 10 του ή από τα 8. Ειδικά world class επίπεδο. Να ξεκινήσει και να γίνει elite, γιατί έχει το γονιδιακό υπόβαθρο. Σίγουρα. Σίγουρα.
Αλλά ναι, συμφωνώ full. Απλά αυτό ήταν σαν μίνι, σαν μίνι τέτοιο για το point που θέλω να κάνω. Το ότι δεν θα βλέπαμε masters αθλητές στο powerlifting να σηκώνουν τρομερά κιλά τώρα σε όλα τα επίπεδα, και στο world class επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο. Και εγώ που έχω δουλέψει, δηλαδή αυτή τη στιγμή δουλεύω και με... δουλεύω με... βασικά δούλευα με έναν αθλητή ο οποίος ήταν 46 χρονών και έκανε, εντάξει αυτό είναι anecdotal τελείως, αλλά είχαμε κατέβει σε αγώνες masters. Εσύ έχεις Master 1 και εγώ έχω Master 2 αθλητή. Ναι, και Master 2 έχω κι εγώ, ίσως και Master 3 αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Νίκ π.χ. που ήταν 46, είχε κάνει 340 κιλά deadlift, ήταν Master 1, αλλά αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι και με έναν αθλητή που είναι Master 3 και είναι full dialyki και στα κιλά που κάνει και στο χρόνο που προπονείται. Anyways, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παραδείγματα γιατί ξέρεις, that's not the point here. Αλλά άμα ίσχυε το ότι σε καταστρέφουν οι άρσεις θανάτου και τα βαριά squat, δεν θα βλέπαμε και τόσους master αθλητές να συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια και να λιφτάρουν και να είναι και σε υψηλότερες ηλικίες. Αυτό σαν μικρότερο point για το τέλος. Εγώ αυτά είχα να πω. Πασάρα, σε ποιον θα κάνω? Κάνε σε μένα να κάνω ερώτηση στο Δημήτρη. Ορίστε, έτσι κάνω πάσα. Πυροβολά. Που την παίρνω και τη δίνω κατευθείαν. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, Δημήτρη, εάν επειδή σκέφτηκα αντίστοιχα, παιδί μου, την ηλικία, την peak ηλικία των παικτών ποδοσφαίρου, και ναι, μεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτών που συνεχίζουν και παίζουν σε καλό επίπεδο μέχρι και τα σχεδόν 40, αλλά αν έχεις παρατηρήσει όσο καιρό ασχολείσαι με, όσο καιρό βρίσκεσαι στο χώρο του ποδοσφαίρου και στους συλλόγους, αν άτομα τα οποία είναι πιο σχολαστικοί ή είναι πιο, ναι, πιο consistent στην προπόνησή τους με τα βάρη. Αν ξέρεις, αν τίνουν, ρε παιδί μου, να όσο περνάει η ηλικία τους και όσο πλησιάζουν τα 30, 31, 32, ξέρω εγώ, να πέφτει η απόδοσή τους επειδή τους κουράζουν τα βάρη ή καταπονούνται οι αρθρώσεις τους, όπως θα περίμενε κάποιος ο οποίος θα έχει την άποψη αυτών που αναφέραμε στην αρχή. Το ποδόσφαιρο και τα βάρη, τουλάχιστον στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες, είναι ταμπού. Δεν πάνε μαζί. Δηλαδή, ακόμα και γυμναστές οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, θεωρούν ταμπού το κομμάτι της άρσης βαρών. Ο λόγος είναι το ότι υπάρχει μια κεκτημένη γνώση ότι είτε θα είσαι ταχύς, είτε θα είσαι δυνατός. Όσο πιο πολύ δουλεύεις σε στοιχεία τα οποία αφορούν τη δύναμη, τόσο περισσότερο ίσως να προσαρμόζεσαι σε καταστάσεις οι οποίες δεν προσομοιάζουν την ταχυδυναμική φύση του ποδοσφαίρου. Εγώ θέλω να σταθώ πιο πολύ σε αυτό που είπες στην αρχή και να το πάρω όλο μαζί. Με τη σύγκριση της Ολυμπιακής άρσης βαρών και του powerlifting. Η Ολυμπιακή άρση βαρών είναι πολύ πιο δυναμικό άθλημα από το powerlifting. Δηλαδή, να το θέσω έτσι με λίγο απτά παραδείγματα. Όταν θα κάνεις π.χ. το clean and jerk, όταν π.χ. θα τη σηκώσει την μπάρα πάνω από τους ώμους και θα την αρπάξει και θα πέσει μαζί με τη βαρύτητα, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες περιστάσεις όπου τα συνολικά φορτέ που θα αναποτίθενται στις αρθρώσεις σου είναι πολλαπλά σε σχέση με τη στατική φύση που έχει το powerlifting. Να το πάρω έτσι. Από εκεί και έπειτα, αυτό το trend, το ερευνητικό, είναι ότι η άσκηση για δύναμη σε συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να βοηθήσει και σε απόδοση και σε πρόληψη τραυματισμών, αλλά πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, γιατί αν το παρακάνεις κάπου θα χάσεις από κάπου αλλού. Και γυρνάμε πάλι στην αρχή της εξειδίκευσης. Ό,τι κάνεις εκεί πέρα γίνεσαι καλύτερος. Εγώ όταν μπήκα στο κομμάτι ποδόσφαιρο, είχα μπει λίγο με την προκατάληψη του powerlifting. Ότι, ρε παιδί μου, μπορείς να γίνεις ταχυδυναμικός και μέσα από τα κιλά. Αυτό το οποίο έχω δει και έχω επηρεαστεί και εγώ είναι ότι πρέπει να αφιερώσεις το 100% του χρόνου σου στο κομμάτι το δικό σου, το ποδοσφαιρικό, την εξειδίκευση. Και αν θες να αφιερώσεις χρόνο στο κομμάτι των αντιστάσεων, θα το κάνεις με έναν τρόπο όπου να κάνει carry over. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ίσως και σε παγκόσμιο ευελινικές να μην έχουν διανοηθεί πολλοί γυμναστές ότι μπορείς να κάνεις π.χ. κιλά ταχυδυναμικά. Ενώ γίνεται, ενώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι μια σκέψη. Δεν ξέρω αν απάντησα σε αυτό που ρώτησες, γιατί ήθελα να υπερκαλύψω και τα προηγούμενα.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτή η ταχυδυναμικού τύπου προπόνηση, χρησιμοποιώντας πολύ αρθρικές από ό,τι καταλαβαίνω και ενδεχομένως και μόνο αρθρικές, δεν το γνωρίζω, δεν θα έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα στην, αν τις χρησιμοποιηθεί σωστά. Αν δηλαδή η δοσολογία, ο προπονητικός όγκος είναι optimal, δεν θα έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες στη σωματική σου κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό που μου περιγράφεις. Ας πούμε. Στην? Στην μυοσκελετική ακαιρεότητα. Ναι, στο πόσο, ναι, στους τραυματισμούς που ενδέχεται να σου αποφέρει, ενοχλήσει, οτιδήποτε τέτοιο. Είναι αναγκαίο να κάνεις τέτοιες κινήσεις, όχι αναγκαστικά την μονομέρεια των τριών, Big 3, Big 5, ανάλογα τι πρόγραμμα ακολουθείς, αλλά να έχεις μια περιουσία κινήσεων για να μπορείς να είσαι προσαρμοσμένος σε διάφορες καταστάσεις. Θεωρώ ότι είναι προϋπόθεση για να είσαι καλά, όχι ότι είναι επιβλάβες να ασχοληθείς με τις κινήσεις. Αναλόγως στην ηλικία, βέβαια. Ωραία. Μιας και έκανες, εμβάθυνες λίγο στο τελευταίο point που είπες, πιστεύεις ότι θα άξιζε να αναφέρω πάλι το σχόλιο που είχε λίγο πιο τεχνικούς όρους, και να δούμε αν μπορείς να μας πεις τη γνώμη σου για το τι πιστεύεις για κάποια από αυτά τα claims. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με μερικά θεμελιώδη ζητήματα πριν ασχοληθούμε με τα claims. Σίγουρα. Δηλαδή, πάμε στο κομμάτι της σπονδυλικής στήλης. Η σπονδυλική στήλη έχει διαφορετικές δομές, διαφορετικούς ιστούς. Έχει οστά, έχει μεσοσπονδύλιο δίσκο, έχει μίες, έχει αγκία, έχει συνδέσμους, έχει δομές οι οποίες η καθεμία έχει διαφορετική μηχανική και λειτουργική και φυσιολογική ιδιότητα. Εντάξει. Αυτό είναι ίδιο σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει ίδιες μηχανικές ιδιότητες στα οστά του και στο μεσοσπονδύλιο δίσκο. Και δεν εννοώ δεν συγκρίνω ανθρώπους οι οποίοι έχουν παθολογία και αλλάζει η συμπεριφορά των ιστών. Μιλάω για υγιείς ανθρώπους. Όταν συγκρίνουμε υγιείς ανθρώπους. Αυτό το οποίο δεν είναι σταθερά και πάντα είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται οι παθολογίες. Ο τρόπος με τον οποίο θα εκδηλωθεί π.χ. η δισκοκύλη στον ντόκτορ, η κύλη σε μένα, η κύλη σε εσάς και ούτω καθεξής. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να θέλω τυφλήσω από τη στιγμή που έχω, ξέρω εγώ, τα νούμερα είναι παράδειγμα, δεν θυμάμαι ακριβώς την έρευνα πόσα άτομα είχε, δεν μπορώ να θέλω τυφλήσω όταν έχω 100 άτομα που έχουν κάνει MRI, έχουν το 5% π.χ. μπορεί να έχει δισκοκύλη και έχουν παραπονηθεί το 10% αυτών των ανθρώπων για πόνους στη μέση. Ή δεν μπορώ να στρατοπεδοποιούμε σε μοντέλα ασκησιολογικά, σε μοντέλα διαχειριστικά του πόνου ή της αποκατάστασης, όταν άνθρωποι που έχουν πιο ήπια εικόνα, ακτινοδιαγνωστικά τουλάχιστον, παρουσιάζουν μια εικόνα πολύ πιο επιβαρημένη και πολύ πιο debilitating. Έχουν μεγαλύτερες δυσχέρειες στη λειτουργικότητα τους στην καθημερινή. Άρα, ναι. Πολύ γρήγορα να σε διακόψω, γιατί το συζητούσαμε με Ραλευκόπουλο. Επειδή βρήκα, ήταν ένα paper τέλος πάντων που παρέθετε τρεις έρευνες, τις οποίες πήραν τυχαία άτομα και τους κάνανε MRI και ήταν για αλλοιώσεις στη μέση τους. Παρότι δεν είχαν οι περισσότεροι πόνο στη μέση, μέχρι και το 72% των ασθενών είχε αλλοιώσεις σημαντικές στη μέση. Πολύ σημαντικές, δηλαδή μέχρι κύλες. Γιατί εγώ έχω έρθει πολύ απροετοίμαστος. Νομίζω είναι η μελέτη στην οποία αναφέρομαι. Για πες. Έξω. Έφυγες. Ναι, έξω. Και γάμισα μάτω, ήταν τόπου άκουσα τα ελληνικά σου και έτσι όπως είπες, ό,τι είπες με αυτή τη ροή, ήταν music to my ears. Λέω, nice, τσούλαρος, καλός guest. Ήταν τρεις οι μελέτες, και δηλαδή στη μία ήταν, να θυμάμαι καλά, το 1/3 περίπου είχε bulging discs, δηλαδή είχε δισκοκύλη, και έφτανε μέχρι και, δηλαδή στην άλλη, έφτανε 72% των ατόμων που πήρανε, ότι ήταν ασυμπτωματικές περιπτώσεις, αλλά είχαν αλλοιώσει τους σπονδύλους. Αυτό είναι η έρευνα, η οποία νομίζω βασικά είναι παλιά σχετικά έρευνα, δεν είναι καινούργια, σωστά, Χρήστο? Ναι, ναι. Είναι δηλαδή πριν το 2015, νομίζω.
Ωραία. Είναι μέι του 13 και μέι του 94. Να. Άνα, μπράβο, ναι. Μας παίρνει 10 χρόνια να συνεχίσουμε να τελειοποιούμε ένα ζήτημα. Πολύ για να είμαστε πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πρωτότυποι ερευνητές. Από τη στιγμή που έχεις ένα τέτοιο προφίλ, όσον αφορά την παθολογία, δεν μπορείς να στρατοποιήσεις και να λες, ας πούμε, ότι η τεχνική πρέπει να είναι χ, η τεχνική πρέπει να είναι ψ, ή θεραπεύομαι έτσι. Πρέπει να ασχολείσαι κάθε φορά ατομικά. Δεν μπορώ εγώ να σου δώσω μία αρχή η οποία θα καλύψει όλο τον πληθυσμό. Άμα το κάνω αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι όλα τα ευρήματα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα τα βάζω να χει. Αλλά αυτά τα ευρήματα έχουν μία δύναμη, έχουν μία σημασία. Και σημασία μεγαλύτερη από όλα έχει ότι δεν έχουμε βγάλει κύρια συμπεράσματα ακόμα. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση του να θες την απάντηση, τι θα κάνω για το πώς να με τραυματιστώ, και να θες το, η απάντηση είναι θα κάνεις έτσι το deadlift, έτσι το squat και θα κάνεις αυτό το mobility drill γι' αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως λες και εσύ τώρα, δεν είναι τόσο πιο περίπλοκη η κατάσταση και η σωστή εκτέλεση ή η σωστή τεχνική δεν είναι κάτι τόσο boxing. Κάτι άλλο που θέλω να παραθέσω πριν χωθείς Βουραζάνη πάλι. Είναι και μία άλλη του 2011, λέγεται Non-Specific Low Back Pain, και τέλος πάντων αναφέρει μέσα σε όλα τα άλλα ότι μέχρι και το 84% των ανθρώπων εμφανίζουν κάποια στιγμή στη ζωή τους πόνο στη μέση. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων κάποια στιγμή θα πονέσει στη μέση. Είσαι mute, Πακ. Είπα θα πονέσεις ρε. Αλλά νομίζω το PC πιάνει τον ήχο μου έτσι και αλλιώς λόγω του OBS. Οπότε μπορώ να σχολιάζω χωρίς να σας διακόπτω, αλλά και πάλι στο τέλος να ακούγομαι. Άρα είναι κομμάτι της ζωής μας. Το να πονάει μέσα σου είναι αναπόφευκτο. Άρα γιατί να μην κάνεις και πάρα λίθια να το κουστάρεις και λίγο. Γάμισε το. Άρα είναι κομμάτι της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε. Might as well. 400 bulk up, 130 κιλά. Αυτό κατάλαβα εγώ. Κάτι για 400 κιλά bulk κατάλαβα. Οπότε χρηστάρω 50 λίρες και μπαίνω. Πού είναι τα δημητριακά ήδη εδώ? Πόσα να φάω, δεν είπαμε να φάω. Και η μπακέτα πιθανάει προηγουμένως, έτοιμη, έτσι. Πάνω σε αυτό που είπα πριν, δεν θα έλεγα αναγκαστικά ότι επειδή δεν έχουμε κέρα συμπεράσματα για γενικευμένη γνώση ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Αντίθετα, θα πω ότι δεν είναι γενικεύσιμες οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά όταν ασχολείσαι ατομικά με έναν άνθρωπο, έχουμε και έρευνες οι οποίες όταν έχεις έναν οδηγό, και αυτό είναι το σύμπτωμα, ας πούμε, και χειρίζεσαι την κατάσταση σύμφωνα με το σύμπτωμα, έχεις και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα. Στο πώς χειρίζεσαι την κατάσταση. Δηλαδή, αναλόγως την παθολογία, γιατί είπαμε δεν είναι ένας ιστός, δεν είναι μόνο με σπονδυλίος δίσκος ο οποίος θα σου πάει βόλτα. Είναι πολλές δομές οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν με διαφορετικό τρόπο. Όταν τις χειριστείς εξατομικευμένα και έχεις έναν οδηγό, ας πούμε, το σύμπτωμα, τα σημεία και ούτω καθεξής, μπορείς να έχεις αποτέλεσμα όσον αφορά την αποκατάσταση και ιδανικά την πρόληψη. Το ιδανικό είναι αυτό. Απλά εγώ στο μόνο το οποίο θα γυρίσω και θα πω ότι ξέρεις κάτι, η τεχνική είναι πολύ σημαντική, είναι στο ότι αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση, βέβαια, εντάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει έρευνα να το έχει συγκρίνει αυτό το πράγμα. Αν έχεις 100 άτομα τα οποία κάνουν καλή τεχνική και 100 άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την τεχνική τους, εγώ θεωρώ ότι αυτοί που θα κάνουν καλή τεχνική θα έχουν λιγότερα επιδημιολογικά σημεία σε σχέση με τους άλλους. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Εκεί πρέπει, καλά, πέρα από τον ορισμό του καλή τεχνική, πρέπει να σκεφτείς ότι αυτό μπορεί να είναι και λίγο λόγω του bias, από την άποψη ότι όταν αυτός που θα έχει καλή τεχνική, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να την έχει ψάξει. Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε τουλάχιστον. Αυτός που μπορεί να έχει καλύτερη τεχνική, μπορεί λογικά να την έχει ψάξει και περισσότερο και προπονητικά, δηλαδή αφού έχει αφιερώσει χρόνο στην τεχνική του, και να μανατζάρει και άλλες μεταβλητές της προπόνησης καλύτερα από κάποιον που δεν έχει δώσει βάση στην τεχνική του. Δηλαδή και... Ναι, είναι πολύ παραγωγικό. Είναι πολύ παραγωγικό. Μαζί σου.
Ναι, και εγώ εντάξει, προφανώς δεν μιλάμε για extremes. Το πάω σε ένα context όπου οι παράγοντες αυτοί εδώ όλοι θα ήταν. Όλοι ελεγχόμενοι. Ναι, όλοι ελεγχόμενοι και βάζουμε μόνο τεχνική, γιατί ουσιαστικά μόνο έτσι μπορείς να χειριστείς παράγοντες. Σίγουρα. Έγκυρα και αξιόπιστα. Εκεί θα έπρεπε να ορίσουμε το. Πιστεύω, αν βάζαμε groups, λέγαμε ας πούμε, το καλή τεχνική στο deadlift είναι να μην σπάει καθόλου η πλάτη. Αλλά δεν είχαμε και μέση τεχνική, ξέρω εγώ. Είχαμε πολύ κακή μέση τεχνική. Μπορεί να βλέπαμε ότι στο καλή και πολύ κακή υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, ενώ στο μέση και στο καλή δεν υπάρχει. Κατάλαβα το λέω. Κατάλαβα τι λες. Ένα κλασιφική. Μιλάμε, βγάζουμε ορισμούς από το κεφάλι μας. Ναι. Το κλασιφική στο ελληνικά πώς είναι. Κλασιφικά. Κατηγοριοποίηση. Μπράβο. Η κατηγοριοποίηση της τεχνικής για να μπορούμε να έχουμε όρια στο τι είναι τι. Μαζί σου. Αυτό γιατί είναι και το ότι ξέρεις. Π.χ. κοιτάγαμε μια έρευνα της προάλλες που έδειχνε ότι με σπάσιμο στην άνω πλάτη στο deadlift μπορείς να σηκώνανε οι αθλητές, τέλος πάντων στην έρευνα αυτή, περισσότερα κιλά από αυτούς που δεν σπάγαν την άνω πλάτη. Και αυτό να μην ήταν απαραίτητα κακή τεχνική βάσει των ορισμών ως powerlifter που το outcome που θέλει είναι το performance. Οπότε εκεί παίζει και ένα τέτοιο το τι είναι καλή τεχνική. Δηλαδή όπως και με τα καθίσματα που και εμείς ήμασταν από τη σχολή του βαθύ κάθισμα ή είσαι αδερφή ξέρω εγώ. Που ξέρεις πλέον διαβάζοντας και τη βιβλιογραφία και βλέποντας και λίγο behind the scenes για εύρος κίνησης κουτουλού κουτουλού. Ξέρεις τώρα είμαι πολύ πιο ανοιχτό μυαλό στο ότι okay, αν ο στόχος δεν είναι η μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη ή αν δεν είσαι powerlifter, μπορεί και το να κόψεις το κάθισμα λίγο πιο πάνω να μην είναι τόσο κακό, ειδικά άμα υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Σου λέω τώρα, αν μου σκάσεις εσύ ως αθλητής και πεις ότι το κάνω συγκεκριμένα έτσι γι' αυτό και γι' αυτό, όχι ego reps στα 200 κιλά γιατί πονάνε τα γόνατά μου. Να έχεις την πρόθεση να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Ναι, σαν side comment. Πάντως είναι, δηλαδή και η συζήτηση μαζί σου τώρα είναι τόσο ωραία, αλλά και τόσο όχι φοβιστική, αλλά ξέρεις λίγο μου δείχνει το πόσα δεν ξέρουμε και πόσο σίγουροι εμφανίζονται πολλοί στο χώρο και στο δικό σου και στο δικό μας, δηλαδή φυσιοθεραπευτές, sport massage, specialists και προπονητές που σου λένε ότι ξέρεις, τραυματίστηκες γιατί έκανες έτσι αυτό ή αν κάνεις face pulls δεν θα τραυματίσεις τους ώμους σου ή αν κάνεις το ένα stretch για τα γόνατά σου δεν θα τα χτυπήσεις και ταυτόχρονα ξέρεις δηλώσεις όπως του γιατρού και του άλλου γιατρού ότι μην κάνεις αρσθανάτου γιατί θα σε παχύνουν και θα σε σκοτώσουν. Αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο ωστόσο του ίντερνετ, δηλαδή επειδή κερδίζει πάρα πολύ προσοχή το τρία πράγματα για να μην σου βγει ο προκτός. Ποια πες. Ναι, πλάκα κάναμε. Fuck yeah. Δηλαδή, το πράγμα, ουσιαστικά, είτε αναγκάζονται, είτε έτσι έχουν μάθει και το κάνουν και οι υπόλοιποι, θεωρώ, και επειδή περνάει αυτό το πράγμα, να αντί να ασχολούμαστε με την ολότητα, πιάνουμε δύο-τρία πραγματάκια στα οποία μπορεί να ακουστούμε ότι πείθουμε ή ότι έχουμε δίκιο ή ισχύουν αυτά τα claims και τα βαράμε και στηριζόμαστε πάνω σε αυτά. Και τώρα θυμάμαι λίγο το Jefferson Curl Crew, το οποίο δεν ξέρω ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή να σε πω κάτι. Έχω γνωστούς, δεν θα πω τώρα ονόματα, οι οποίοι βέβαια κάνανε Jefferson Curl επειδή είχαν προβλήματα και μου λένε νιώθω καλύτερα. Εγώ δεν έχω ζήτημα προσωπικό. Όλα καλά. Απλά το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος έκανε Jefferson Curl και βελτιώθηκε ότι άμα κάνουν όλοι Jefferson Curl θα είναι καλά, γιατί υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι και να μείνεις όντως ανάπηρος, παιδί μου. Να πάτε σε μια φωτή, να πας για χειρουργείο σαν το γιατρό όντως. Ναι, okay. Απλά εντάξει, και εκεί για το συγκεκριμένο lift νομίζω βοηθάει και αρκετό κόσμο ψυχολογικά το να συμφιλειωθούν με την ιδέα, γιατί υπάρχει και πολύ το νοσίμπο με τον τραυματισμό, ειδικά με τη μέση.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα το cognitive κομμάτι του πόνου. Αυτό δηλαδή, το ότι ο άλλο όταν έχει μεγαλώσει με το. Παιδιά, αφήστε να πούμε με τίποτα. Α, όχι, όχι, εντάξει. Μόνο τελευταία πρόταση και κάνω. Νίκο, με αυτό. Ορίστε. Ασχολείσαι με αυτό. Όχι ερευνητικά, με το διαβάζω. Αυτό δεν είναι ασχολείο ερευνητικά. Ασχολείται ολόκληρη ανθρωπότητα από τον καιρό του Καρτέσου, της διοικής φύσης σώματος και μυαλού. Αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλη ιστορία. Το αγγίζουμε και λίγο με τον συνάδελφο Χρήστο Σίτα. Αλλά μια και πήρα την μπάλα τώρα, έκλειψα εγώ, δεν μου τη δώσατε και συγγνώμη γι' αυτό. Μπες εσύ τα είσαι. Τελείως, ναι. Αρχικά, μιας και το αναφέρατε προηγουμένως, κάνατε μια αναφορά στην ίσια πλάτη και στο σπάσιμο της πλάτης και το κατά πόσο, ξέρεις, θα πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αυτών των πολυαρθρικών ασκήσεων ευθεία η σπονδυλική στήλη, όπως την αναφέρει ο περισσότερος κόσμος. Να τονίσω ότι το 92 Παντζάμπι που έχει ορίσει πιο σωστά, κατά τη γνώμη τη δική μου και πολλών άλλων ερευνητών, την ουδέτερη ζώνη τη σπονδυλική στήλη αυτή, γιατί πρόκειται για ουδέτερη ζώνη και όχι για αυτό που έχει ο κόσμο στο μυαλό του, μία θέση μόνο. Το έκανε ω εξή. Ουδέτερη ζώνη όρισε αυτή τη ζώνη τη σπονδυλική στήλη που μπορεί να τη μετακινήσει χωρίς να ασκηθούν δυνάμει από όλα τα στοιχεία που ανέφερε ο Δημήτρη πριν, από συνδέσμου τένοντε και από εκεί πιο οπουδήποτε άλλα μαλακά μόρια. Ενώ ο περισσότερο κόσμο έχει στο μυαλό του, μπορούμε εδώ να βάλουμε την εικόνα, ότι υπάρχει η κάμψη της σπονδυλικής στήλης, η έκταση και υπάρχει και ένα σημείο στη μέση το οποίο είναι το ουδέτερο και δεν πρέπει αυτό να το παραβείς ό,τι και να γίνει. Τώρα, ο ορισμός του Παντζάμπι δεν έχει πολύ, φαντάζομαι, χρήση από κλινική άποψη, γι' αυτό και χρησιμοποιούν τον άλλο ορισμό, παρόλο που είναι λάθος. Αλλά αυτό που έχει παρατηρηθεί ερευνητικά από τρεις μελέτες, μία του 1991 από τον Πότβιν, μία του 2012 από τον Μαγκίλ, τον πατέρα όλων, και μία από το 2015 από τον Βιγκότσκι, είναι ότι σε πολυαρθρικές κινήσεις. Τον Μαλίλ! Αυτόν. Στο σκουότ αρχικά το 91 έχει παρατηρηθεί γωνία κάμψης σπονδυλικής στήλης μέχρι και 40 μοίρες. Στο kettlebell swing είχε παρατηρηθεί μέχρι και 26 μοίρες γωνία κάμψης και στις καλημέρες είχε παρατηρηθεί μέχρι και 25 μοίρες. Επομένως, έρχομαι εγώ και ρωτάω τον Χρήστο Σίτα και δίνω την μπάσα. Όταν σε τέτοιες functional κινήσεις έχουμε spinal flexion, όπως το λένε, μέχρι και 40 μοίρες, πού ακριβώς ξεκινάει και πού σταματάει η κινδυνολογία αυτή περί να μην παραβείς και να μην ξεπεράσεις το neutral zone? Κοίτα, γενικά από τη δικιά μου έρευνα έχουν γίνει ελάχιστες, βασικά σχεδόν καθόλου έρευνες πάνω στο deadlift συγκεκριμένα και στα squat και στο τι είναι επικίνδυνο και τι ακίνδυνο. Γενικά όμως, όταν βλέπεις μία ίσια στο μάτι σπονδυλική στήλη, στις έρευνες της βιομηχανικής αυτό χαρακτηρίζεται πάντα ως υπάρχει κάποιο flexion, υπάρχει κάποια κάμψη, η οποία είναι του συνολικού εύρους της σπονδυλικής στήλης, το πόσο μπορεί να καμφθεί, κυμαίνεται μεταξύ του 30% μέχρι και 75%. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, όταν φτάνει στο ολικό εύρος κίνηση, δηλαδή κάμψη της σπονδυλικής στήλης. Τι έγινε, τι έπαθες σε εγκεφαλικό? Ο Ραλευκόπουλος. Όχι, ρε. Ο Μουραζάνης εδώ μας κάνει μαλακίες. Και όταν φτάνεις στο όριο της κάμψης της σπονδυλικής στήλης, τότε εκεί μπορεί να γίνει υποθετικά πιο επικίνδυνο το lift. Δεν έχουμε βέβαια στοιχεία in vivo, δηλαδή είναι όλα σε cadaver, δηλαδή σε νεκρά σπονδυλικές στήλες πέρα από νεκρά ζώα και από γουρούνια. Τα σκοτώνουν ειδικά για να δουν τις σπονδυλικές στήλες? Τα σκοτώνουν και τα αφήνουν. Αυτό. Και δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Και μετά σκοτώνουν άλλα ζώα για να τα χρησιμοποιήσουν. Και τρώνε και ενδιάμεσα κάτι που έχει ζώο νεκρό μέσα. Τέλος πάντων, έρχονται από cadaver models και όχι από in vivo. Ειδικά σε powerlifters και strongman δεν έχει γίνει
να μελετήσουν, να τους πάρουν και να τους μελετήσουν και να δουν πόσο επικίνδυνο είναι. Υπάρχει μια μετανάλυση του 2020, ονομάζεται to flex or not to flex. Is there a relationship between lumbar spine flexion during lifting and low back pain? A systematic review and meta-analysis. Το θέμα είναι με αυτή πριν από το οτιδήποτε. Πρώτον, οι έρευνες που τις κάνανε grade, γιατί γίνεται ένα grade στις έρευνες σε μια μετανάλυση, ήταν αρκετά χαμηλού σχεδιασμού σε ποιότητα, λόγω μεθόδων που χρησιμοποίησανε, τις οποίες ξέρετε καλύτερα, Δημήτρια και Νίκο, χρησιμοποιούσαν ένα μηχανισμό, τέλος πάντων, ο οποίος δεν έχει τεσταριστεί για reliability πειραματικά, οπότε ας μην βγάλουμε 100% συμπεράσματα. Και επίσης τα φορτία που χρησιμοποιούσαν ήταν των 12 κιλών και κάτω και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά απόστρους και μετρούσαν τις διατμητικές δυνάμεις, δηλαδή τέλος πάντων τις δυνάμεις που ασκούνται στους σπόνδυλους. Και βρήκαν ουσιαστικά ότι δεν υπήρχε στατιστικό σημαντική διαφορά στις δυνάμεις που ασκούνται στη σπονδυλική στήλη όταν είχες ίσιο πόστιρο όπως το έχουμε εμείς στο κεφάλι μας και όταν έχεις πιο σπασμένη πλάτη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αυτό πώς μεταφράζεται, δεν μπορώ να πω και νομίζω κανένας δεν μπορεί να πει το πώς μεταφράζεται σε κάποιον που κάνει deadlift, αλλά γενικά και σε ανθρώπους που είδα μια μετανάλυση άλλης ανθρώπους που σηκώνουν βάρη στη δουλειά τους και συγκρίνανε τέλος πάντων stoop lifting, αυτό που λέμε, δηλαδή χωρίς να έχεις κάποια ιδιαίτερη τεχνική που σπάς τη μέση σου και το να έχεις ίσιο καλό πόστιρο όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας και δεν βρίσκουν ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση στην τεχνική, το πώς σηκώνεις τα βάρη και στο πόσο low back pain incidence έχει στον πληθυσμό. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπάρχουν έρευνες σε powerlifters, weightlifters, όπως είπα, flexed spine και πιο ίσιο, ας πούμε, και αν αυξάνονται τα ένστασης, το πόσο low back pain έχει τέλος πάντων. Υπάρχει μια έρευνα από τον Granhead, όπου παρατήρησε 26% περισσότερο bone mineral content, δηλαδή περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία στο σπόνδυλο, στον L3 σπόνδυλο, τον powerlifter, σε σχέση με ένα control group. Και αυτό έχει να κάνει, μπορεί να το πει και ο Μιχαλόπουλος και εσύ, Δημήτρη, έχει να κάνει με τον νόμο του Wolf, ότι προσαρμόζεται ανάλογα με το μηχανικό στρες ο σπόνδυλος. I'm not sure it's Milo. Καταλαβαίνεις, Milo. Wolf. ήμουν πολύ σύρρης, ναι, για πολύ ώρα έπρεπε να γίνει. Στην ίδια έρευνα κάνανε και μια συσχέτιση μεταξύ του όγκου προπόνησης και του bone mineral content των σπονδύλων και είδανε όσο πιο μεγάλος ήταν ο όγκος προπόνησης, τόσο πιο παχύς εισαγωγικά ήταν ο συγκεκριμένος σπόνδυλος. Μετά υπάρχει μια άλλη έρευνα στην οποία πήραν 25 έφηβους αθλητές άρσης βαρών και τσεκάρανε τους μεσοσπονδύλους δίσκους και βρήκανε παρόμοια αποτελέσματα, ότι δηλαδή και οι μεσοσπονδύλοι δίσκοι αλλάζουν και γίνονται πιο δυνατοί ανάλογα με το μηχανικό στρες στους οποίους τους εκθέτεις και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα οστά, οι μεσοσπονδύλοι δίσκοι και οι υπόλοιποι συνδέσμοι κλπ. Επίσης προσαρμόζονται και αναρρώνουν και γίνονται πιο δυνατοί. Δεν είναι ότι είναι εκεί πέρα και το μόνο που αλλάζει είναι οι μύες και είναι ιστοί οι οποίοι και εκείνοι, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω ιστούς, οι οποίοι αλλάζουν, μεταβάλλονται ανάλογα στο πόσο μηχανικό στρες τους βάζεις πάνω τους. Επιπλέον, μετά έρχεται πάρα πολύ κληρονομικότητα και τα γονίδια. Π.χ. Και φαίνεται ότι είναι παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στον εκφυλισμό της σπονδυλικής στήλης. Για παράδειγμα... It fits. Γάμα το. Ναι, άμα είναι να πεθάνεις.
Δεν ξέρω αν θες να πεις, γιατί το έχω πάει. Το έχω πάει. Κάνω bulk, αυτό λέμε πάλι. Δύο πίσες. Από εδώ ή από δέκα, ναι. Και το ταβερνιάρης όμως και σου παίρνει παραγγελία. Καλησπέρα, μα δεν είσαι στην Αγγλία. Τι παραγγελίες σουβλάκια. Με στυλό και λαδιές. Λοιπόν. Σπετσοφάει, έχουμε τέτοιες στη σούβλα. Κόκορα, κόκορα, 6-9-46-36. Τέλος πάντων, η κληρονομικότητα πολύ σημαντικό επίσης. Δηλαδή, άτομα με θετικό ιστορικό γονέα ή άλλο κοντινού συγγενή διατρέχουν σε μια έρευνα 5 φορές παραπάνω κίνδυνο για ισχυαλγία ή κύλη. Και υπάρχει και το Twin Spine Study, στο οποίο πήρανε διδήμους τέλος πάντων και τους ελέγξανε για κάμποσα χρόνια και είδανε πώς επιρροή είχαν διάφοροι παράγοντες στη μέση και φαίνεται ότι ούτε γενικά περιβαλλοντικοί παράγοντες είχαν σε μέτριο βαθμό επηρεάζανε, όπως κάπνισμα, δείκτης μάζας σώματος, διατροφή. Bulk. Και ήταν... και ήταν περισσότερο. Να κάνουμε το επεισόδιο, ρε Νικόλα, να συμβαρεθούμε λίγο με τις μαναγκίνες, δεν τα καλά. Είχε κάνει περισσότερο, είχε πολύ περισσότερο αποτέλεσμα πάλι το οι διαφορές σε structure στη σπονδυλική στήλη και το πόσους τραυματισμούς, πόσες αλλοιώσεις θα εμφανίσουν. Μπορείς να πεις και εσύ, Ρολόπουλε, κάτι που έχεις βρει πάνω στο structure κομμάτι. Ναι, γενικά παρόλο που οι σπόνδυλοι όταν ερευνούνται από cadavers, είτε αυτά είναι από ανθρώπους, είτε αυτά είναι από κάποια ζώα, τα οποία όντως παρουσιάζουν ομοιότητες στο πώς αντιδρούν οι σπόνδυλοι τους, για παράδειγμα οι σπόνδυλοι των χοιρινών, δεν παρουσιάζουν μεγάλη αξία τα ευρήματά τους. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει φάνει είναι ότι, και το είχαν αναφέρει και στο Stronger by Science, στο Deadlift Definitive Guide, και μπορούμε να το βάλουμε σαν εικόνα, είναι ότι... σε κάποιους ανθρώπους, από ό,τι φαίνεται, ή μάλλον να το πω πιο συνολικά, κάποιοι με σπονδύλι δίσκοι, ανάλογα με τη γεωμετρία τους, είναι πιο επιρρεπείς στο να υποστούν την ρήξη αυτή σε σχέση με άλλους. Συγκεκριμένα, δηλαδή, όταν εμφανίζουν μια μεγαλύτερη γωνία στον ινόδη δακτύλιο, που ινόδης δακτύλιος είναι το περίβλημα του δίσκου, αν το λέγαλα, Δημήτρη, όταν η γωνία αυτή είναι μεγαλύτερη, από ό,τι φαίνεται, είναι πιο πιθανό, είναι πιο εύκολο μάλλον το να υποστούν αυτή την μερική ρήξη ή την ολική ρήξη. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές προσπάθησαν να πετύχουν την μερική ρήξη, που είναι πιο ecologically valid, που είναι αυτό που θα τύξει περισσότερο, και όχι μια ολική ρήξη εκεί πέρα να τα πάθουν όλα. Τώρα, πέρα από αυτό, ήταν ωραία αναφορά του Χρήστου στην προσαρμοστικότητα των δομών. Συγκεκριμένα, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ και σαν ερευνητικό αντικείμενο η προσαρμοστικότητα των τενόντων. Γι' αυτό και έχω συλλέξει εδώ πέρα δύο μελέτες, μία του Μάγκρουσον το 2008 και μία του Σέινες το 2009, στις οποίες και στις δύο συμμετέχει ένας Έλληνας ερευνητής. Εν πάση περιπτώσει, η φάση είναι ότι in vivo και όχι in vitro μελετημένα, αυτό που φαίνεται είναι ότι οι ανθρώπινοι τένοντες είναι μεταβολικά ενεργοί και το γεγονός ότι είναι μεταβολικά ενεργοί σημαίνει ότι κατά διάρκεια της προπόνησης και στο μηχανικό ρέθισμα που υπόκειται, squat, bench, deadlift, rows, press, οτιδήποτε, αποκτούν μια προσαρμοστικότητα. Επίσης έχουν βισκοελαστικές ιδιότητες, δηλαδή σημαίνει, ρε παιδί μου, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν τραβηχτεί και συσπαστεί ένας μυς, απορροφάει ένα μέρος της τάσης ο τένοντας, επομένως δεν είναι τόσο επιρρεπής. Αντέχει την αυξημένη, ας πούμε, δύναμη που ασκεί ο μυς και δεν σκίζεται. Είναι λίγο πιο ελαστικός και όσο πιο δυνατά τραβηχτεί ένας μυς, τόσο πιο, έτσι αντίστοιχα ανταποκρίνεται και ο τένοντας. Δεν ξέρω αν το πάω σωστά, Δημήτρη, μπορείς να μπεις εδώ πέρα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή η ικανότητα, το πιο σημαντικό είναι ότι χειροτερεύει όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν πάρεις έναν 20, είναι πολύ καλύτερο να διαχειριστεί μια βαριά κίνηση, μια μετακόμιση, την αποπειρά του να μας σηκώσει κάτι βαρύ. Αν πάρεις έναν 40-50, μπορεί να μην το διαχειριστεί καλά. Όμως, αυτό που είδανε είναι ότι αυτά τα αρνητικά
αυτό το deterioration μειώνεται δραματικά εάν ο μεγαλύτερος ηλικία ξεκινήσει να κάνει προπόνηση με αντιστάσεις ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να είναι 50 χρονών, αν ξεκινήσει και κάνει προπόνηση με αντιστάσεις με ένα φορτίο σιγά σιγά το οποίο αυξάνεται όσο αντέχει και όσο μπορεί και ο ίδιος, ξέρεις, μπορεί να κάνει mitigate τα results αυτά και να σου πει ότι μπορεί να λειτουργήσει γύρω του κανονικά χωρίς να τραυματίζεται και χωρίς να υποστεί οποιουσδήποτε πόνους. Κάτι τελευταίο που το ανέφερε ο Δημήτρης πριν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί, μάλλον στις δύο μελέτες που σχολιάσατε πριν, τρεις, εγώ δύο βρήκα, στους οποίους ανθρώπους περίπου 100 σαν δείγμα σε κάθε μελέτη έγιναν εξετάσεις MRI και βρέθηκαν ότι αρκετοί από αυτούς ήταν ασυμπτωματικοί, με κάνει να υποστηρίζω ακόμη περισσότερο το, αυτό που ονομάζουμε βιοψυχολογικό μοντέλο του πόνου, το οποίο εντάξει, γενικότερα από την αρχή της ανθρωπότητας ξέρεις, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κατά πόσο είναι άλλο το σώμα και άλλο το μυαλό. Από ό,τι φαίνεται, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό η σκέψη, ξεχωριστό το σώμα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό πρωτολασαρίστηκε το 2004 και πολύ πρακτικά, χωρίς να μπούμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες ή αν θέλει να το σχολιάσει ο Δημήτρης που είναι και αντικείμενό του, με κάνει να πιστεύω ότι ξέρεις, η φύση του πόνου είναι τέτοια κατά την οποία μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πώς τα λένε, μηχανικές, βλάβες μηχανικής φύσεως, κατασκευαστικής φύσεως, αλλά θες να μην συνδέονται απαραίτητα με την αντίστοιχη, με τον αντίστοιχο πόνο που θα περίμενε κανείς, εάν όριζε τον πόνο μόνος κάτι που έχει σκιστεί, κάτι που έχει σπάσει, κάτι που έχει χαλάσει. Και αντίστοιχα, κάποιος ο οποίος να μην έχει τις αντίστοιχες βλάβες στο σώμα του, αλλά να βιώνει πολύ περισσότερο πόνο, γιατί έτσι έχει γίνει hardwired η νόησή του και πιστεύει ότι αυτή η κίνηση είναι επικίνδυνη. Αστερίσκω, γι' αυτό πιστεύω ότι αρκετοί πονούν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τέτοιες πολυαρθρικές κινήσεις, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί έχουν συνδέσει το squat, το deadlift, τα rows, την καμάρα στο bench και οτιδήποτε τέτοιο, με κάτι το οποίο θα τους δημιουργήσει πόνο. Αυτό. Λάθος. Κάμισε το καμάρα. Πάρα πολύ ωραία όλα. Εγώ θα φύγω από εδώ πέρα πολύ πιο πρικισμένος στο μαθησιακά σχέση με πριν να μιλήσουμε, να ξέρετε. Αχ, το σατανά. 50 λίρες. Θα τα βρεις στο βιβλίο μου. Τελείως. Busted. Τελείως. Cookie time. Λοιπόν, θα ακολουθήσω όλα αυτά που είπατε, αν και θα βγούμε από το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Επειδή μιλήσαμε για τένοντες, το μειοτενόντιο σύνολο, δηλαδή ο μυς και ο τένοντας, λειτουργούν μαζί, λειτουργούν σε όλα τα μερίδια της κίνησης και είναι πάρα πολύ πιο ενεργά μεταβολικά τα παθητικά στοιχεία, συγκεκριμένα οι τένοντες και τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται μέσα στη γαστέρα, τα οποία και αυτά συμμετέχουν στο κομμάτι της, του να δώσεις ενέργεια, κυρίως μέσω της έγκεντρης σύσπασης. Δηλαδή, η φάση η οποία που λέμε η αρνητική, είναι η φάση στην οποία θα παρατηρήσουμε τους τένοντες να είναι και πιο, να δίνουν περισσότερο ενέργεια για να μπορέσει να επιτελεστεί μια κίνηση. Γι' αυτό έχουμε παρατηρήσει επίσης ότι είναι και πιο εύκολη η έκεντρη δύναμη και έχουμε και παραπάνω δύναμη. Γιατί εκεί πέρα συμμετέχουν στοιχεία που δεν συμμετέχουν αλλιώς. Οπότε και πέρα, σε αυτό που προσήτας, στο κομμάτι των γονιδίων, νομίζω ότι επειδή δεν μιλήσαμε για στοιχεία τα οποία είναι ιδιοπαθή, είναι το α και το ω εκεί πέρα. Δηλαδή, αν υπάρχει επιρρέπεια λόγω κληρονομικότητας ή λόγω γονιδίων έτσι όπως το θέτουμε, λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Και γνωρίζοντας αυτό που είπε πριν και ο Μιχαλόπουλος στο κομμάτι της γεωμετρίας του μεσοσπονδύλου δίσκου, βλέπουμε ότι είναι ένας συνδυασμός μεταξύ της προδιάθεσης και των μηχανικών ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες πάλι είναι γονιδιακά στοιχειοθετημένες. Στο κομμάτι τώρα που θέλαμε να συζητήσουμε, στο αν τα, ουσιαστικά θέλω να με κεντρήσω και λίγο πάω περισσότερο για να μην φύγω εντελώς. Μας ενδιαφέρει εμάς εάν κάνοντας compound κινήσεις πάθουμε ζημιά, ναι ή όχι. Σωστά.
η απάντηση... Εάν το να κάνεις βαριά κιλά σε πολυαρθρικές ασκήσεις, eventually, δηλαδή σε κάποια φάση, θα σε διαλύσει. Ότι μπορείς να τα κάνεις για να δεις τα gains, αλλά να ξέρεις ότι θα έρθει η μέρα που αν δεν τα σταματήσεις, τελείωσες. Έχεις σπάσει μέσα σου ή δεν θα μπορείς να τα συνεχίσεις. Αυτό δεν ισχύει. Ναι, αυτό γιατί the defense of the Ralefkovic there που είπε ό,τι είπε, δεν είπε η ασκήση συγκεκριμένα, αλλά με τα βαριά κιλά. Αλλά αυτό που ήθελα να ξανά αναφέρω, γιατί είδαμε και βάσει όλο αυτό το πολύ productive διάλογο που έγινε τώρα μεταξύ όλων, είναι το ότι αν κάποιος έχει προδιάθεση ή γονιδιακά μπορεί να μην έχει απαραίτητα προδιάθεση, αλλά να μην είναι, ξέρω εγώ, ανθεκτικός φουλ όπως είναι κάποιος άλλος, δηλαδή κλασικό παράδειγμα που έχει σε ένα φίλο που σηκώνει τώρα ντάι στα κιλά όπως να είναι και εσύ είσαι με τέλεια τεχνική και τραυματίζεσαι. Βάσει αυτά που είπατε και αυτά που είδαμε με τους powerlifters που οι τραυματισμοί δεν είναι υψηλοί, πιστεύω ότι και σε bodybuilders χαμηλού επίπεδου σχετικά, ίσως και υψηλού επίπεδου, πολλοί από τους τραυματισμούς έρχονται και από την πολύ κακή διαχείριση των φορτίων και του γενικού όγκου προπόνησης και το progression από session σε session. Δηλαδή, ο bodybuilder's που ξέρει ότι, γιατί και πιο παλιά το old school way of thinking ήταν μπαίνω μέχρι να μην μπορώ να βγω. Αν μπορώ να βγω, δηλαδή βλέπαμε και ένα σεμινάριο Tom Platz με τον Ραλευκόπουλο της προάλλες και ο Tom Platz σου έλεγε ότι ξέρεις, όταν έχεις τελειώσει έχεις 5 ακόμα. Ειδικά σε ασκήσεις με πολλά κιλά και ειδικά άμα δεν είναι έξυπνα οργανωμένος ένας προπονητικός κύκλος, καλά, αν έχεις και προδιάθεση, προφανώς that's a recipe for disaster. Και αυτό πιστεύω είναι κάτι το οποίο με τις πολυαρθρικές ασκήσεις, ειδικά σε τέτοιους κύκλους, έχει αποφέρει πολλούς τραυματισμούς. Όχι ασκήσεις ίδιες, αλλά ο συνδυασμός των. Γιατί ένα squat μπορεί να γίνει επικίνδυνη άσκηση. Ειδικά όταν ξεκινάς στο πρώτο rep έτσι και στο 15ο είσαι έτσι και σηκώνεις όπως να είναι τα κιλά. Ή και σε άρση θανάτου. Και μετά έχεις και άλλα τρία set που ενώ πονάς, δηλαδή μέχρι και ο Μαν τώρα μας έγραψε στο post ότι ένιωσα το κτικ, πόναγα και συνέχισα να δίνω πόνο. Να προσθέσω κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις. Κάποιες αυλές. Αυλές, ακριβώς. Ήθελα να αναφέρω άλλη μια έρευνα που πήρανε άκυρα αθλήματα στα ένα κοπηλάτες, 173 κοπηλάτες, 242 skiers και 209 αυλάρχες, a.k.a. orienters, αγωνιστικός προσανατολισμός. Τι να θω, είναι, θες πάνω, τρέχουν και κάνουν κάποια drills με προσανατολισμό. Ουσιαστικά πήρανε ανθρώπους οι οποίοι σπάνε συνεχώς την πλάτη τους και ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν σπάνε την πλάτη τους και τους ακολουθήσανε για 10 χρόνια. Ήταν από πίσω τους. Ναι, άρε μα, λέγαμε πρόλαβες, ναι. Ένα θάμνος. Ναι. Κοιμάμαι, Γιώργο. Παρένθεση, ξέρετε ποιος έχει δίπλωμα κριτή και στο orienteering που έχει σε πάρα πολλά αθλήματα? Ναι, έχει, ναι. Και σε αυτό. Ναι. Τρομερός, ναι. Σωματείο. Ναι. Το τελευταία σελίδα. Extreme, ο τύπος που απλά συλλέγει τέτοιο. Extreme που δεν είπαμε και όνομα εδώ. Safe and sound. Fuck yeah. Okay. Και τους πήραν αυτούς, ακολουθήσαν για 10 χρόνια και ο επιπολασμός του πόνου στη μέση ήταν μη στατιστικό σημαντικό μεταξύ των γκρουπ αυτών, τέλος πάντων. Και κάτι, μία σκέψη δικιά μου, σε κάποιον ειδικά που παίρνει στεροειδή, όταν και γνωρίζοντας πως οι παλιοί, ιδιαίτερα bodybuilders, προπονούνται, δηλαδή failure, drop set, παίρνουν τον delf και το κάνουν drop set, 550 set, ανάρρωση... Θα έλεγα αρκετά κακή για το πώς διαχειρίζεται γενικά τον όγκο προπόνησης και την προπονητική σου μεθοδολογία. Και όταν παίρνεις στεροειδή και αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα η δύναμή σου,
αυξάνεται πάρα πολύ η μυϊκή σου δύναμη και δεν έχει προλάβει να προσαρμοστεί η σπονδυλική στήλη και οι ιστοί υπόλοιποι οι οποίοι κρατάνε τη σπονδυλική στήλη, θεωρώ ότι εκεί πέρα είσαι ακόμα πιο prone to injury, ακόμα διατρέχεις μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξεις προβλήματα στη μέση σου, υποθετικά πάντα μιλώντας έτσι. Ναι, είναι ειδικά σε πιο άπειρους τώρα bodybuilders που μπαίνει ο άλλος στον κύκλο τον τρομερό και ξαφνικά εκεί που έκανε πάγκο 100 κιλά είναι σε φάση «Α, μπορώ να βάλω ένα 40 και να τα παίξω τα ηλίκη». Μα νομίζω θα συμφωνούσε. Α, πες. Όχι, αυτό πιστεύω. Το λέγαμε και το έλεγες και χθες. Πιστεύω είναι πολύ καλό point και το έχει αναφέρει και κάποιος άλλος ακόμα. Είναι το νούμερο ένα, νομίζω, νούμερο ένα λάθος που θα έκανε κάποιος για να επιφέρει τραυματισμό στον οργανισμό του παιδιά και Δημήτρη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ασχέτως αν είναι κάποιος στο φάρμακο ή όχι, ασχέτως αν είναι φυσικός, νομίζω ότι με οποιοδήποτε τρόπο, αν μπορεί να δυσκολέψει την προσαρμοστικότητα του σώματός του, ξέρεις, αυτό είναι το ένα το οποίο μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, είτε παραπάνω κιλά, είτε υπερβολικός προπονητικός όγκος, είτε να αυξάνεις το βάρος, είτε ξέρω εγώ, αλλάζοντας την τεχνική, αλλά κάνοντας τη μηχανικά λιγότερο αποδοτική, οπότε να δυσκολεύονται, ξέρεις, τα παθητικά στοιχεία. Είναι ο ένας τρόπος για να επιφέρεις, να αυξήσεις πιθανότητες να επιφέρεις κάποιο τραυματισμό. Είναι νόμος το ότι παίρνοντας αναβολικά και αυξάνοντας υπέρμετρα την δύναμή σου, ότι οι ιστοί, οι υπόλοιποι, οι τένοντες, οι αρθρώσεις, ότι δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν, είναι νόμος αυτό, παιδιά? Δεν ξέρω. Νόμος. Δεν έχουμε όλοι καμία... Δεν πιστεύω ότι είμαστε στη θέση να το εκφράσουμε έτσι απόλυτα. Είναι απλά ένα sub-point. Παίζει λίγο πεζοδρομιακό, δεν ξέρω αν υπάρχει actual γνώση, αλλά ναι. Απλώς, εντάξει, όμως γνωρίζουμε ότι γενικά τα παθητικά στοιχεία αυξάνονται σαν ιστή πολύ πιο αργά από το μυϊκό ιστό. Υπάρχει ένα μηχανιστικό ρασονάλ πίσω από αυτό, αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε και εμείς ότι ορίστε η έρευνα που πήραν τον τάδε και πήρε φάρμακο και ο τάδε δεν πήρε και βάλαν περισσότερα κιλά και ο ένας χτύπησε, ο άλλος δεν χτύπησε. Μωρέ, λες και δεν ξέρουμε τώρα. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει κιόλας το κομμάτι ότι ό,τι έχει να κάνει με αναβολικά είναι και λίγο ερευνητικό ταμπού. Εδώ ψάξε π.χ. box και βάρη. Σου λέω κάτι που δεν είναι καν κάτι νης όπως το powerlifting. Αν δεις έρευνες, επειδή ένας από τους μαθητές που κάνουν supervise για την πτυχιακή του έκανε box και ήθελε να κοιτάξει βάρη και box και κοίταξα λίγο τη βιβλιογραφία. Δεν υπάρχουν τίποτα. Πόσο μάλλον τώρα σε αναβολικά, πόσο μάλλον σε αναβολικά για αυτό το θέμα, για το ένα, για το άλλο. Αλλά ναι, γενικά για να κάνουμε και μια σούμα τώρα που φτάνουμε στο τέλος, αν είσαι κάποιος ο οποίος γυμνάζεται με πολυαρθρικές ασκήσεις, powerlifter και μη, με το να ελέγχεις τον προπονητικό σου όγκο, τις αυξήσεις που κάνεις στα κιλά, την τεχνική σου και γενικά το recovery, nutrition, ύπνο, και γενικά την αποκατάσταση, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι απαραίτητα. Προφανώς άκου και το σώμα σου, νταϊλίκι στον νταϊλίκι κάποια στιγμή θα σου γυρίσει boomerang, και από εκεί πέρα δεν πιστεύω ότι αυτό το fear mongering με τις πολυαρθρικές ασκήσεις βοηθάει καθόλου. Ίσα ίσα μπορεί να κάνει και λίγο κακό, γιατί οι πέντε πιτσιρικάδες που θα διαβάσουν το μήνυμα του ντόκτορ του Λιάτου, ξέρω εγώ, θα πούνε εντάξει, τόσο μάλλον τώρα είναι γιατρός. Δηλαδή, εντάξει, για να τα λέει αυτά, κάτι ξέρει και θα φοβούνται μετά. Θα πούνε, πω, έκανα ένα deadlift και τώρα με πονάει μέση και δεν μπορώ και καταστράφηκα. Δεν ξέρω. Το τελευταίο ήταν minor point. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Βραζάνε. Όχι. Ωραία, για πάμε. Ένας. Πάμε ένα flex. Τίποτα. Νομίζω ότι περνώντας τα ζητήματα ένα-ένα, απαντήσαμε σε όλα αυτά τα οποία θέλαμε. Αφήστε τον Παπίτσι λίγο ένα διλεπτάκι ακόμα. Θα μείνω εδώ. Που είναι μοβ πλέον όλος. Ναι. Νομίζω ότως και εγώ τα καλύψαμε και
νομίζω ότι έχοντας όλοι, ρε παιδί μου, κάποια αθλητική παύλα προπονητική εμπειρία και έχοντας έναν άνθρωπο πλέον ο οποίος είναι το αντικείμενο και το ερευνητικό του αλλά και, και το επαγγελματικό του, γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιες φορές αυτά να μην συνδέονται απαραίτητα, και έχοντας και μια εκτεταμένη εμπειρία σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα βάρη για να πετύχουν ένα σκοπό που δεν είναι αυτός ο σκοπός, αυτός η αύξηση δύναμης ή της υπερτροφίας, είναι ξέρεις, ένα κανάλι για να τους οδηγήσει κάπου. Νομίζω ότι φεύγω από αυτό το επεισόδιο πιο πεπισμένος ότι ξέρεις, αν δεν κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα λάθος, δεν πρόκειται να κινήσεις σε πολυαρχικής φύσης, δεν έχουν κάποιο παραπάνω εν γέννη κίνδυνο σε σχέση με οποιασδήποτε άλλες κινήσεις. Σίγουρα. Και αν προκύψει κάποια παθολογία, να μπορείς να είσαι συγκεκριμένος στην παθολογία χωρίς να γενικεύεις τα πάντα βάσει αυτά που θέσαμε. Σίγουρα. Το ότι μπορεί να... Το ότι μπορεί να χτυπήσεις εσύ, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα που παρέθεσε ο Μαν. Εντάξει, πέρα από τα νούμερα δεν ήταν και τίποτα τρομερό σε καμία σχέση, ειδικά στο powerlifting θα ήταν laughable. Σου δείχνει ότι αν κάνεις κάτι λάθος, θα χτυπήσεις και με τέτοια νούμερα. Ναι, ναι, αυτό. Και δεν είναι στοιχείο σε καμία περίπτωση. Thank you, doctor, γιατί είναι νοοτροπία Jason Genova. We can't get injured, we're freaks. That's we're Όχι, είναι, who cares about injuries, we're freaks, baby. Είναι καθώς κάνεις military press και χτυπάει εκεί τώρα, είναι χάλια. Big baller. Εγώ να ευχαριστήσω τον Βουραζάνη για τα πραγματικά καταπληκτικά ελληνικά του. Νομίζω ότι απλά θα σε έχουμε αλγόριθμο να ξέρεις να, να είναι με κάψους από κάτω τα δικά μας. Τι θέλουμε να πούμε, να βγαίνουν τα λόγια σου. Διεκδικώ τον τίτλο του AI bot slash... Το πήρες ήδη. Να Skype που θα μιλάω και δεν θα μου έρχεται η λέξη και να το κόβουμε και να μιλάς εσύ από πάνω. Δηλαδή κάτσε ακουνά το στόμα μου και απλά πες κάτι έτσι. Η μυϊκή σπλήνα του διεξοδιωτικού, όσο το περιμένω. Για να εξαφανίσου λίγο. Θα κουνάω το στόμα μου και θα το λες εσύ απλά. Ένα, δύο, τρία. Πρέπει να μιλάς, ρε μαλακά. Πάμε να φλέξει το τέλος, όμως πρέπει. Πάμε λίγο. Από μας... Για σας, για όλους μας.